Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Δευτέρα βράδυ, ελπίζω να σας βρίσκω όλους καλά. Όπως είχα υποσχεθεί από την προηγούμενη εβδομάδα, επειδή το Πολιτικό Φόρουμ θέλει να είναι μια χρηστική εκπομπή και με την παρένεση ενός καλού φίλου καθηγητού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, είπαμε να ασχοληθούμε με ένα θέμα που είναι εξόχως σοβαρό και αφορά πάρα πολλά νέα ζευγάρια σε όλη τη Θεσσαλία. Μιλάμε για το πρόβλημα τεχνοποίησης, υπογονιμότητας κλπ. Όσοι έχουν αντιμετωπίσει το πρόβλημα ξέρουν πάρα πολύ καλά τι αγωνία έχει, ξέρουν πάρα πολύ καλά τι έξοδα έχει όλη αυτή η ιστορία, τα ταξίδια που χρειάζονται σε εξειδικευμένα κέντρα Αθήνα, Θεσσαλονίκη και πολλές φορές στο εξωτερικό, και θεώρησα καθήκον της εκπομπής να ασχοληθώ με ένα θέμα το οποίο πρώτον δεν θα δώσει σήμερα απαντήσεις σε όλα τα ζευγάρια, αλλά θα προσπαθήσει μέσα από την κουβέντα μας να αναδείξει τα θέματα, να δούμε αν υπάρχουν περιθώρια να γίνει μια σημαντική επένδυση στην περιοχή μας για όλη τη Θεσσαλία, είτε σε κρατική δομή είτε σε ιδιωτική δομή, και επιτέλους να μην ταλαιπωρούνται τα ζευγάρια όλων των Θεσσαλών, να τρέχουν σε όλο τον κόσμο και στις μεγάλες αστικές περιοχές που είναι οι έδρες των καθηγητών, των εμβριολόγων, με αποτέλεσμα να χάνουν χρόνο και πάνω απ' όλα να έχουν και μια ψυχολογική πέρα από την οικονομική φθορά. Έτσι λοιπόν, σήμερα θα ασχοληθούμε με αυτό το θέμα. Πριν από πάρα πολλά χρόνια, μάλιστα τότε έκανα εκπομπές στα ξενοδοχεία και μάζευα πολύ κόσμο, είχε έρθει το ΙΑΣΟ, το οποίο μαζεύαμε τότε μετοχές για να δημιουργήσουμε την πρώτη ουσιαστικά πολυμετοχική ιδιωτικό νοσοκομείο από γιατρούς από όλη τη Θεσσαλία. Ένα όραμα που είχαμε όλοι μας για να βοηθήσουμε να δημιουργηθεί κάτι υψηλότερο επίπεδο. Και μετά από λίγα χρόνια φιλοξένησα ειδικούς γιατρούς, ειδικούς που ασχολούνται με το θέμα, για την κατάψυξη των ωαρίων, των όλων αυτών τα οποία κουβεντιάσαμε. Ήταν εντυπωσιακός ο τρόπος που για πρώτη φορά παρουσιάσαμε ένα τέτοιο θέμα. Ο χρόνος κύλησε, οι εξελίξεις στον χώρο είναι πολύ σημαντικές και πάνω απ' όλα να δούμε αν υπάρχουν πλέον πιθανότητες ανάλογα με την κάθε περίπτωση σημαντικές, επιτέλους το όνειρο τόσων ανθρώπων να γίνουν πραγματικότητα, δηλαδή γίνουν γονείς. Σήμερα λοιπόν στο πάνελ έχω τρεις καλεσμένους και μετά τις 12 και έναν τέταρτο. Οι δύο καλεσμένοι που είναι εδώ και σε 3-4 λεπτάκια θα είναι και ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου είναι ο κύριος Γιώργος Σπυρίδων Ανιφαντής, είναι αναπληρωτής καθηγητής εμβριολογίας του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Σας ευχαριστώ και καθηγητά που ήρθατε. Καλώς ορίσατε. Σας φιλοξενήσαμε και στον 986, έτσι κι αλλιώς θα έχουμε μια ωραία συνεργασία, γιατί μας ενδιαφέρει να μαθαίνει ο κόσμος τι γίνεται. Δίπλα ένας εξαιρετικός γιατρός, ο κύριος Θανάσης Ζαχαρίου, χειρουργός ουρολόγος, επίκουρος πλέον καθηγητής ουρολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Ευχαριστώ πολύ. Θανάση, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ταυτόχρονα να θυμίσω ότι ο κύριος Ζαχαρίου είναι πέραν από χειρουργός ουρολόγος, είναι και συνδιοκτήτης του Κεντάβρου, του Κέντρου Αποκατάστασης, και όπως σας είχα πει πριν από μερικές ημέρες, έγινε μια εξαιρετική ημερίδα. Παρουσιαστήκαν οι νέες τεχνολογίες και καινούργια μηχανήματα που αγόρασε ο Κένταυρος. Έτσι εξελίσσεται δυναμικά σε ένα πάρα πολύ σύγχρονο για τα ευρωπαϊκά δεδομένα κέντρο αποκατάστασης, με καινούργια μηχανήματα, με εξειδικευμένο προσωπικό και πάνω απ' όλα με ανθρώπους που αγαπούν τους ανθρώπους. Διότι τα μηχανήματα και οι γιατροί όλα κάνουν μια εξαιρετική δουλειά, αλλά το σημαντικότερο όλων είναι η προσφορά στον άνθρωπο. Η ψυχή του μηχανήματος είναι άνθρωπος. Ακριβώς. Σε λίγο θα είναι και ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, ο κύριος Χρήστος Βενέτης, ο οποίος είναι και χειρούργος με ευτήρας, ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε την κουβέντα πιο αναλυτική. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν την κουβέντα με ένα καταρχήν ερώτημα, το οποίο νομίζω ότι το έχουν όλοι. Το πρώτο πράγμα τα τελευταία χρόνια που παρακολουθεί κανείς σε νέα ζευγάρια είναι ότι με τη χειραφέτηση κατά κύριο λόγο της γυναίκας και την ακολουθία μιας καριέρας, τα ζευγάρια θέλουν πρώτα να επιτύχουν επαγγελματικά και μετά να γίνουν γονείς. Έχει γίνει πλέον ένα κύριο χαρακτηριστικό σε όλους τους χώρους, τους επιστημονικούς και όχι μόνο. Αποτέλεσμα αυτού του προβλήματος, κύριε καθηγητά, είναι να παντρεύονται σε μεγαλύτερη ηλικία και να αποφασίζουν να κάνουν παιδί σε ακόμα μεγαλύτερη ηλικία. Και εδώ υπάρχει ένα θέμα.
Διότι σε ένα κόσμο που είναι γεμάτο στρες, αγωνίες, καθημερινά, ωράρια εξαντλητικά, με λίγο ύπνο, με πολλή κούραση, η τεχνοποίηση έχει αρχίσει και γίνεται πρόβλημα. Το πρώτο λοιπόν πράγμα που θέλω να ρωτήσω, αν είναι, υπάρχει υπογονιμότητα, καταρχήν, έτσι, να ξεκινήσουμε από αυτό, σε ποιες ηλικίες, για να μην σας διακόψω, και ποια είναι τα κύρια προβλήματα που δημιουργούν την υπογονιμότητα. Λοιπόν, υπογονιμότητα υπάρχει, δεν είναι ένα νέο φαινόμενο, υπάρχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, γιατί τα ζευγάρια δεν μπορούσαν να τεκνοποιήσουν, όχι σήμερα, από πολύ παλαιότερα. Όσον αφορά τώρα τις αναπαραγωγικές ηλικίες, συνήθως απαντάτε στις αναπαραγωγικές ηλικίες, δηλαδή από τα 20 μέχρι και τα 54 τώρα πια, εφόσον το όριο όπου μπορεί να τεκνοποιήσει μια γυναίκα, σύμφωνα με την καινούργια νομοθεσία, είναι το νούμερο 54. Εάν θέλουμε λιγάκι να τη βάλουμε σε κάποια τμήματα, δηλαδή σε ηλικιακά τμήματα, θα έλεγα ότι είναι σε μεγαλύτερο ποσοστό υπογονιμότητα σε ηλικίες άνω των 35 ετών όσον αφορά τις γυναίκες περισσότερο παρά τους άντρες. Εντάξει, και ο άντρας παρουσιάζει υπογονιμότητα, αλλά σε σχέση με τη γυναίκα είναι σε πολύ μικρότερο ποσοστό. Η συνεισφορά δηλαδή του άντρα στην υπογονιμότητα, σαν ζευγάρι πάντοτε. Από εκεί και πέρα, σε μια μικρή ηλικία, 25, 30, άντε 35 το πολύ, βλέπουμε ότι η υπογονιμότητα δεν είναι σε τόσο μεγάλο βαθμό. Λύνεται κιόλας. Εάν υπάρχει, μπορεί μέσα στον επόμενο χρόνο να λυθεί, να θεραπευτεί που λέμε. Εντάξει, όταν ξεφεύγουμε πια και πάμε σε μεγαλύτερες ηλικίες, δηλαδή στα 35, 40, 45, να μην πω 50, εντάξει, εκεί η υπογονιμότητα φτάνει σε ένα ποσοστό που λέμε πια 30%, 25-30% που αντιστοιχεί στο συνολικό πληθυσμό. Επομένως, η υπογονιμότητα απαντάει σε όλες τις αναπαραγωγικές ηλικίες, από τα 20 μέχρι τα 50, με περισσότερο όμως ποσοστό στις μεγαλύτερες. Γιατί αυτό που είπατε λίγο πιο πριν, τα ζευγάρια παντρεύονται σε μεγαλύτερη ηλικία και προσπαθούν να τεκνοποιήσουν σε μεγαλύτερη ηλικία. Δυστυχώς όμως, για τις γυναίκες περισσότερο, εντάξει, η ηλικία στην οποία μπορούν με σχετική ευκολία να τεκνοποιήσουν είναι κάτω τα 35 και όχι πάνω από τα 35. Άρα η υπογονιμότητα χτυπάει περισσότερο τα ζευγάρια που την χάνει να παντρεύονται μετά τα 35 και να επιθυμούν να τεκνοποιήσουν μετά τα 35. Εάν θέλουμε τώρα λιγάκι να δώσουμε τον ορισμό της υπογονιμότητας, δηλαδή πότε συμβαίνει αυτό, πώς την ορίζουμε την υπογονιμότητα, είναι όταν κάποιο ζευγάρι προσπαθεί για τουλάχιστον ένα χρόνο και δεν καταφέρει να τεκνοποιήσει. Αυτό είναι και πάλι σχετικό. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Θέλω να πω ότι έχουμε ένα ζευγάρι το οποίο είναι στα 25 του, θα καταφύγει σε κάποιο γιατρό και ο γιατρός δεν θα μπορεί να περιμένει και ένα και δύο χρόνια σε προσπάθειες για να προκειμένου να τεκνοποιήσει το ζευγάρι. Εάν μόνο ένα ζευγάρι είναι στα 30 του, τότε θα πάμε προς το ένα έτος. Εάν ένα ζευγάρι είναι στα 40 του, ο γιατρός φαντάζομαι δεν θα περιμένει ένα χρόνο, θα περιμένει 6 μήνες για να δει αν μπορέσει να τεκνοποιήσει το ζευγάρι και να μπει μετά στη διαδικασία της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Μισό λεπτάκι. Να τα πάρουμε ένα-ένα. Έγινε απολύτως αντιληπτό. Τα ζευγάρια που είναι μέχρι 30 χρονών στην ουσία έχουν χρόνο να το παλέψουν και επομένως δεν γίνονται πιεστικοί γιατροί. Τα ζευγάρια που είναι 30-40 είναι λίγο τα πράγματα. 35-40 δίνεις ένα χρόνο, 1,5 χρόνο να δεις τι γίνεται, γιατί υπάρχουν περιθώρια. Αλλά τα περιθώρια για τα ζευγάρια που είναι άνω των 40 μικραίνουν. Καταρχήν, να ρωτήσω το πρώτο πράγμα. Πώς καταλαβαίνετε ότι μια γυναίκα ουσιαστικά οργανικά είναι έτοιμη να προχωρήσει στο να γίνει μητέρα? Από εξετάσεις μπορεί να φανεί αν η συγκεκριμένη γυναίκα, είτε είναι 30, είτε είναι 40, είτε είναι 50, έχει τη δυνατότητα να γίνει μητέρα. Αυτό πώς αποδεικνύεται με εργαστηριακές εξετάσεις? Αυτά βέβαια θα σας τα πει ο κύριος Βενέτης πιο σχετικά. Όμως πάντα υπάρχουν εργαστηριακές εξετάσεις που δηλώνουν την υπογονιμότητα, όχι τη γονιμότητα. Δηλαδή, τι θέλω να πω με αυτό το πράγμα? Ότι μια γυναίκα, αν δεν καταφέρει να τεκνοποιήσει, καταφεύγει σε κάποιο γιατρό. Γιατί γίνεται αυτό και δεν γίνεται πριν ξεκινήσει να προσπαθεί να γίνει μητέρα, να κάνει τις απαραίτητες εξετάσεις, να δει αν είναι έτοιμη? Νομίζω πως εάν η ηλικία το επιτρέπει, δεν το κάνουν. Δηλαδή, αν είναι σχετικά μικρή η αναπαραγωγική ηλικία,
Όχι. Εντάξει, προσπαθούν για... και, ναι. και. Μιλάμε τώρα για αυτούς που είναι πάνω από 35-40. Για αυτούς που είναι πάνω από 35, ήδη έχουν προσπαθήσει και βλέπουν ότι δεν τα καταφέρουν και καταφεύγουν μετά να δουν τι φταίει. Δηλαδή, πού οφείλεται, ποιος είναι ο παράγοντας, η αιτία της υπογονιμότητας. Και εκεί μπαίνουν οι εξετάσεις που λέμε λίγο, που είπατε λίγο πιο πριν. Δηλαδή, κάποιες εξετάσεις που η οποία μπορεί να είναι η MAH, δηλαδή η αντιμιλέλεια ορμόνη, η FSH, αν αυτές είναι. Αποκλίνουν από τις φυσιολογικές τιμές, τότε δείχνουν και την, κατά κάποιο τρόπο τη γονιμότητα. Το ίδιο κάπως συμβαίνει και με τον άντρα, θα μας τα πει και ο κύριος Ζαχαρίου εδώ πέρα, με τη διαφορά ότι στον άντρα, ένας γόνιμος άντρας θεωρείται μόνο όταν τεκνοποιεί, άσχετα αν ακόμα το δείγμα σπερματός του είναι κακό. Εντάξει, το ίδιο συμβαίνει και με τη γυναίκα. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Εάν μια γυναίκα δεν καταφέρει να τεκνοποιήσει ελεύθερα, έστω και μετά τα 35, εντάξει, προσπαθεί, το βλέπει, εντάξει, καταφεύγει και κάνει κάποιες συγκεκριμένες εξετάσεις, οι οποίες θα δείξουν κατά πόσο είναι γόνιμο, όχι υπογόνιμο. Ωραία. Κατά πόσο είναι γόνιμο. Να ρωτήσω 2-3 πράγματα για να καταλάβω αν είναι πρόβλημα παγκόσμιο, πανελλαδικό, αναπεριφέρεια κλπ. Ας υποθέσουμε ότι υπάρχουν στοιχεία τα οποία δημοσιοποιούνται και ξέρουμε ανά τον κόσμο τι ακριβώς γίνεται. Πόσο διαφορετικά είναι τα ποσοστά για την Ελλάδα σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές αναπτυγμένες χώρες που έχουν συστήματα υγείας, πόσο στη Θεσσαλία, αν έχετε μια εικόνα για το θέμα της υπογονιμότητας, και αν αυτά τα ποσοστά είναι περίπου ίδια με τα ευρωπαϊκά ή δεν είναι ίδια και έχουμε αλλαγή των ποσοστών αυτών στη δική μας περιφέρεια. Ναι, παγκοσμίως τα ποσοστά είναι γύρω στο 15-20% με βάση τις, με τις ηλικίες που είπατε προηγουμένως. Με τις ηλικίες από τα 20 μέχρι τα 50. Εντάξει, το ποσοστό είναι κάπου εκεί πέρα, 15-20%. Δηλαδή σε κάποιες αναπτυγμένες χώρες μπορεί να είναι 15, σε κάποιες λιγότερο αναπτυγμένες μπορεί να φτάσει και 20-25. Αλλά κατά μέσο όρο είναι εκεί πέρα. Το ίδιο συμβαίνει και στην Ελλάδα. Δεν διαφέρουμε καθόλου από τις υπόλοιπες χώρες. Από τα μέσα ευρωπαϊκά ούτε από τα ευρωπαϊκά, ούτε από τα παγκόσμια, Αμερική, ας πούμε, Αυστραλία, Καναδά. Σχετικά τώρα αναπεριφέρεια που είπατε, δηλαδή Θεσσαλία, Μακεδονία, Αστρά Ελλάδα κτλ. Και εκεί δεν βλέπουμε μεγάλες αποκλίσεις από αυτό το ποσοστό υπογονιμότητας, που σημαίνει τι, ότι είναι ένα φαινόμενο το οποίο δεν κάνει διάκριση ως προς τη χώρα. Εντάξει, δηλαδή το ίδιο ποσοστό αντίστοιχη, με τη διαφορά ότι ανάλογα με την περιοχή, μια περιοχή μπορεί να έχει για παράδειγμα πολλά τοξικά περιβάλλον, δηλαδή όπου εκεί η υπογονιμότητα μπορεί να είναι ακόμα μεγαλύτερη, αλλά όχι στατιστικά σημαντική. Υπάρχουν δηλαδή, στοιχεία. Στοιχεία ακριβώς. Δηλαδή στην Πτολεμαϊδα είναι μεγαλύτερη. Δεν έχουν γίνει τέτοιες μελέτες στην Ελλάδα. Όμως είναι δεδομένο ότι από μελέτες που έχουν γίνει σε άλλες χώρες, ότι φυσικά οι περιβαλλοντικοί παράγοντες είναι τοξικοί παράγοντες και επηρεάζουν την γονιμότητα. Ένας πολύ σημαντικός παράγον είναι οι περιβαλλοντολογικοί όροι στους οποίους ζει μια οικογένεια. Βεβαίως. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι η Μαγνησία και η Θεσσαλία είναι η Μαγνησία λίγο περισσότερο φορτισμένη περιβαλλοντολογικά, οι υπόλοιπες πόλεις λίγο λιγότερο. Το δεύτερο θέμα είναι ο χώρος εργασίας μιας γυναίκας, πόσο σημαντικό ρόλο παίζει για το αν έχει περισσότερες ή λιγότερες πιθανότητες τεκνοποίησης υπογονιμότητας? Ο βασικός παράγοντας είναι η ηλικία. Τώρα, όσον αφορά την περιοχή εργασίας, έχει ακουστεί ότι, και υπάρχουν μελέτες, όχι στην Ελλάδα πάντοτε, εντάξει, που δείχνουν ότι αν η γυναίκα είναι κοντά σε μια αγροτική περιοχή που κυκλοφορούν ζενιόκτονα, τοξικοί παράγοντες εν γέν, αυτό επηρεάζει την ποιότητα των οάριων και κατ' επέκταση μειώνει την πιθανότητα μια γυναίκα να είναι, αυξάνει την υπογονιμότητα. Έχει ενδιαφέρον φυσικά, γιατί υπάρχει ο κάμπος. Κυρίως αγροτικές περιοχές. Βέβαια, αλλά είναι μεμονωμένες περιοχές, δεν είναι δηλαδή στη Μαγνησία, άλλο στη Μαγνησία, άλλο στη Λάρισα. Δεν έχουμε όμως στοιχεία. Δεν έχουμε στοιχεία. Το δεύτερο, εργαζόμενοι σε κλινικές, εργαζόμενοι σε δημόσια νοσοκομεία, εργαζόμενοι σε ακτινολογικά εργαστήρια, εργαζόμενοι σε χημειοθεραπευτικά εργαστήρια. Είναι δεδομένο αυτό ότι ο χώρος εργασίας και το περιβάλλον λειτουργούν επιβαρυντικά στην ποιότητα των γαμετών και των οαρίων και των σπερματοζωαρίων και επομένως αυξάνουν το ποσοστό υπογονιμότητας, μειώνουν τη γονιμότητα. Αυτό είναι. Και αυτοί φυσικά που λειτουργούν εκεί πέρα, στα ακτινολογικά, οι θέσεις εργασίας τους είναι σε κίνδυνο ως προς την ποιότητα των γαμετών που θα παράγουν. Φυσικά και επηρεάζονται. Μάλιστα. Έχει σημασία αν μια γυναίκα στους χώρους εργασίας, γιατί ανέφερα τα
ιδιωτικά νοσηλευτήρια, τα δημόσια νοσηλευτήρια, διότι υπάρχουν και μια σειρά από παράγοντες που παίζουν καθοριστικό ρόλο και με νοσοκομιακές λοιμώξεις και με επαφή με αρκετούς ιούς πολλές φορές. Δεν ξέρω αν παίζουν ρόλο αυτό, αν παίζουν ρόλο γενικότερα στην υγεία της ίδιας της γυναίκας ή αν παίζουν ρόλο γενικότερα. Ωστόσο, παίζει ρόλο αν μια γυναίκα είναι εργοδότης ή εργαζόμενη όσο αφορά τα θέματα που έχουν σχέση με τη γονιμότητα. Εννοείται σε επίπεδο στρες τώρα. Ακριβώς, ψυχολογικό. Και σε επίπεδο ορών εργασίας. Το στρες είναι, όταν είναι έντονο, λειτουργεί ως μια σκανδάλη στο να ενεργοποιηθούν κάποιοι παράγοντες που θα δράσουν αρνητικά. Όμως το στρες δεν μπορεί να είναι χρόνιο, είναι ένα πράγμα το οποίο έχει μικρή διάρκεια και φαίνεται ότι το στρες δεν φαίνεται να επηρεάζει άμεσα, direct, άμεσα την ποιότητα των γαμετών οαρίων και σπερματοζωαρίων. Όμως, εάν πρόκειται για ένα χρόνιο στρες, τότε η κατάσταση είναι διαφορετική και εκεί βλέπουμε ότι υπάρχει δηλαδή, επηρεάζεται η ποιότητα των οαρίων που παράγεται. Να καλησπέρισουμε και τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου, χειρούργο με ευθύνη, τον κύριο Βενέτη. Καλησπέρα σας, συγγνώμη για την καθυστέρηση. Κανένα πρόβλημα. Το ξέρω, το ξέρω. Γι' αυτό. Ωραία. Οπότε σιγά σιγά θα την ανοίξουμε την κουβέντα. Γιατί σας ρώτησα για το άγχος. Ζευγάρια τα οποία δουλεύουν πάρα πολλές ώρες και θέλουν να επιτύχουν επαγγελματικά έχουν ελάχιστο χρόνο στο να φερθούν και σαν φυσιολογικά ζευγάρια. Είναι ελάχιστες οι ώρες που βρίσκονται στο σπίτι, είναι ταλαιπωρημένοι από τη δουλειά, η διάθεση για σεξ πολλές φορές μεταφέρεται για κανένα Σαββατοκύριακο ή κανένα τριήμερο όπου θα πάνε, να τα λέμε απλά και ξεκάθαρα τα πράγματα. Έτσι. Ισχύει αυτό. Έτσι. Αποτέλεσμα είναι ότι δεν έχουν καταρχήν συχνές τακτικές επαφές αυτά τα ζευγάρια που αναφέραμε προηγούμενα σε αυτές τις ηλικίες που να μπορούν να κάνουν έρωτα. Και δεύτερον, το μόνιμο πρόβλημα ενός γιατρού την ώρα που κάνεις έρωτα να χτυπάει το τηλέφωνο του γιατρού επειδή είναι με ευτήρες ή οτιδήποτε άλλο, να χτυπάει το τηλέφωνο επίσης γιατί υπάρχουν προβλήματα στη δουλειά ή ότι έγινε μια εισαγωγή στην κλινική και πρέπει οπωσδήποτε. Δηλαδή, αυτό του είδους η καθημερινή ζωή είναι δυνατόν να μην έχει αδυνατήσει από τη μία την επιθυμία για σεξ, τη διάθεση και από την άλλη η παραγωγή σπέρματος, είτε έχεις διάθεση, είτε δεν έχεις διάθεση, είτε το ένα, είτε το άλλο, είναι ακριβώς η ίδια. Ο μηχανισμός είναι ίδιος. Θα σας τα πει βεβαίως αυτά περισσότερο. Θα τα ρωτήσω. Ναι. Φυσικά και η διάθεση και της γυναίκας και του αντρός παίζει ρόλο στην παραγωγή της ποιότητας του σπέρματος. Να πούμε για το σπέρμα περισσότερο, γιατί για τα οάρια δεν μπορούμε να το πούμε αυτό. Που σημαίνει τι, ότι όσο καλύτερη διάθεση υπάρχουν μελέτες που λένε ότι όσο καλύτερη διάθεση έχει τόσες περισσότερες πιθανότητες. Τόσο καλύτερα ποιοτικά είναι το σπέρμα, τόσο καλύτερη, έχει καλύτερη κινητικότητα, έχει καλύτερη μορφολογία και κατά επέκταση αυξάνεται κατά κάποιο τρόπο η πιθανότητα να γονιμοποιηθεί το οάριο και μετά να συμβεί ό,τι να συμβεί. Τώρα να τον ανοίξουμε θα επανέλθουμε. Έχουμε πάρα πολλά θέματα. Να έρθω σε εσάς κύριε Ζαχαρίου. Το ίδιο ερώτημα θα το κάνουμε διαφορετικό τρόπο. Απαραίτητη προϋπόθεση για να υπάρξει η διαδικασία γονιμοποίησης είναι στην ερωτική επαφή να υπάρχει από την πλευρά του άντρα το υλικό και από την πλευρά της γυναίκας αντίστοιχα το υλικό. Ο μηχανισμός λειτουργεί πάντα αυτός. Δηλαδή, εντάξει, ο άντρας κάποια στιγμή θα κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Η γυναίκα δεν έρθει σε οργασμό. Η διαδικασία η οργανική λειτουργεί όσο αφορά την επαφή. Ρωτάω ότι θα μπορούσε να ρωτήσει απλά ο κάθε πολίτης, έτσι. Καταρχήν ρωτάτε για θέματα γυναίκας, αλλά θα ρωτήσω για τον άντρα κυρίως. Πολύ ευχαρίστω να σας απαντήσω. Καταρχήν ο οργασμός της γυναίκας, επειδή το περιγράφεται έτσι, είναι 3 έως 12 σπασμοί των μειών του πηλικού εδάφους και εξυπηρετεί πολλούς σκοπούς, μεταξύ αυτών είναι και στον τράχυλο της μήτρας να πάρει κάποιο ειδικό σχήμα έτσι ώστε να βοηθήσουν και την είσοδο. Να εισχωρήσουν ακριβώς. Άρα θεωρητικά μια καλή σεξουαλική ζωή, αν το θέλετε γενικότερα, βοηθάει στην περισσότερες πιθανότητες. Ακριβώς. Και θα συνεχίσω αυτό που πολύ σωστά είπε ο κύριος Νιφαντής, ότι καλή διάθεση στον άντρα αυξάνει και τον όγκο του σπέρματος και την ποιότητα των σπερματοζωαρίων.
Έχουν γίνει μελέτες εδώ και 20 χρόνια, όπως το είπα. Και επιπλέον, αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι σε υπογόνιμα ζευγάρια είναι καθημερινό πρόβλημα όταν έχεις by the clock με την ώρα. Θα το ρωτούσα. Να μετρήσεις θερμοκρασίες και να κάνεις και έρωτα. Γιατί ο έρωτας είναι. Κατά παραγγελία. Ναι, ο έρωτας είναι η ερωτική σκέψη, πηγάζει από τον εγκέφαλο. Το πάθος. Το πάθος από την αγάπη, από τον έρωτα. Και δεν είναι δυνατόν να λένε δύο, ο άντρας και η γυναίκα, 9 η ώρα, τώρα έχω ρηξία, πρέπει να γίνει. Γι' αυτό. Και έχουμε και πολλά προβλήματα και σεξουαλικής διάθεσης από τους άντρες. Έχουμε σεξουαλικές λειτουργίες από τους άντρες που ντε και καλά πρέπει να κάνουν έρωτα συγκεκριμένη ώρα. Και έχουμε και πολλά εντός εισαγωγικών προβλήματα. Ποιο βοήθημα θα δώσουμε σε αυτή την περιοχή, σε αυτή την περίπτωση? Γιατί υπάρχουν βοηθήματα που καταστρέφουν και βοηθήματα που βοηθούν. Φαρμακευτικά εννοείται. Ναι, δηλαδή αυτά που, τα οποία πολύ απλά λέμε ότι θα πάρω ένα χάπι για να έχω καλύτερη στήση. Ένα Viagra, ξέρω εγώ. Ναι, το Viagra μπορείτε να το πάρετε, αλλά τα ανταλλαφύλια, για παράδειγμα, μια άλλη φαρμακευτική ουσία. Θα μειώσει. Ναι, θα κάνει ζημιά. Άρα λοιπόν θα πρέπει και εκεί να σταθούμε σαν ρολόι και να συμβουλεύσουμε σωστά στον άνδρα ότι μπορεί να χρησιμοποιεί την τάδε ουσία και όχι την άλλη. Δύο λεφτά, γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρό και το αντιμετωπίζουν πάρα πολλά ζευγάρια. Θα μας τα πει και ο Χριστός. Δηλαδή εδώ υπάρχει ένα θέμα. Καταρχήν, είπαμε, ο τρόπος της ζωής εξαναγκάζει πάρα πολλά ζευγάρια να έχουν αυτό το πρόβλημα. Το δεύτερο είναι η ερωτική επιθυμία. Πραγματικά, όταν ο γυναικολόγος λέει στη γυναίκα ότι την τάδε ώρα για αυτό το χρονικό διάστημα έχεις περισσότερες πιθανότητες κάνοντας έρωτα να πιάσεις, εκεί δεν δημιουργεί πρόβλημα στη γυναίκα, δημιουργείται πρόβλημα στον άντρα. Διότι ο άντρας, τα φυσιολογικά ζευγάρια είναι ερωτικό πάθος, είναι να σε διεγείρει η γυναίκα. Η δεν μπορεί να βλέπεις επαφή, δηλαδή να βλέπεις τσόντες για να μπορέσεις να φτάσεις στο σημείο να αποθήσεις τη γυναίκα σου. Και όταν έχεις ένα 16ωρο ταλαιπωρία στην καθημερινότητά σου, δεν μπορεί η παραγγελία να πεις 9 ώρα το βράδυ πρέπει να κάνεις έρωτα. Πρέπει αυτό υπάρχει, δεν είναι πάθος. Πρέπει να υπάρχει ερωτική σκέψη. Ακριβώς. 9 η ώρα είναι καλά το βράδυ. Μην είναι 9 η ώρα το πρωί. Και να φεύγει από τη δουλειά και να πάει στο σπίτι. Επιπλέον πρέπει να ξέρετε ότι σε μελέτη που έκανε το ΙΜΟΠ, νομίζω, στην Θεσσαλονίκη, έπεσε και ο μύθος ότι έρωτα κάνουν οι Έλληνες το βράδυ, Σαββατοκύριακο. Κάνουν μεσημεριανές ώρες τελικά. Έτσι αποδείχθηκε. Πάντως γενικότερα αυτό που εμείς προσπαθούμε να περάσουμε σαν ουρολόγοι είναι ότι η υπογονιμότητα είναι ένα σοβαρό πρόβλημα και δεν είναι θέμα ότι δεν μπορώ να κάνω παιδί. Ο κ. Ανιφαντής πολύ σωστά το έθεσε, επειδή είναι άλλωστε και μοναδικός εμβριολόγος στην Θεσσαλία τώρα. Το είδε καθαρά επιστημονικά από την σκοπιά του. Αλλά άμα το δούμε ουρολογικά το θέμα, η υπογονιμότητα είναι ασθένεια. Δηλαδή, όταν έχουμε απέναντί μας έναν άνδρα ο οποίος δεν μπορεί να κάνει παιδιά, έχει μία στις 12 πιθανότητες να έχει κρυψορχία. Έχει μία στις 80 πιθανότητες να έχει καρκίνο των όρχιων. Και έχει πολύ σοβαρή πιθανότητα αργότερα όταν μεγαλώσει να εμφανίσει καρδιαγγειακά προβλήματα ή προβλήματα των νεφρών. Χώρια τα υπόλοιπα πιο απλά, δηλαδή μία στις 7 φορές, ένα στους 7 άνδρες. Υπάρχει πιθανότητα να παρουσιάσει κυρσοκύλη, ένα στους 25 να παρουσιάσει αντισπερμικά αντισώματα. Δηλαδή, με άλλα λόγια, η υπογονιμότητα πρέπει να αντιμετωπίζεται σοβαρά και υπεύθυνα και να προσεγγίζεται ο άντρας με την έννοια ότι μπορεί αυτή τη στιγμή να έρχεσαι στον ουρολόγο και να λες ότι δεν έχω καλό αριθμό σπερματοζαρίων και δεν μπορώ να γίνω πατέρας, αλλά ο ουρολόγος πρέπει να σου πει ότι έχει σοβαρή πιθανότητα στα 45 και τα 50 να έχει χαμηλότερα επίπεδα τεστοστερόνης και να αρχίσει να κάνει μια πτώση των ορμονικών επίπεδων πιο γρήγορα από ότι ο φίλος που έκανε παιδιά. Ναι, να ρωτήσω κάτι. Καταρχήν, κατά κύριο λόγο οι άντρες πλέον έχουν πρόβλημα στήσης πλέον από μικρότερες ηλικίες. Σαφές είναι. Σαφέστατα, ναι. Έτσι, σαφέστατα, αυτό φαίνεται, ναι, από όλες τις μελέτες και φαίνεται από τις συζητήσεις που κάνουμε. Η επιθυμία των αντρών, δεν ξέρω αν είναι θέματα ανεργίας, δεν ξέρω αν είναι θέματα δουλειάς, δεν ξέρω τι ακριβώς είναι, αλλά η επιθυμία και η καλή στήση για έναν άντρα αρχίζει να υποχωρεί σε μικρότερες ηλικίες. Ρωτάω λοιπόν, στους 10 άντρες υπάρχουν μελέτες που δείχνουν στις ηλικίες από 40 έως 60 πόσοι έχουν πρόβλημα στήσης και επομένως... Κοιτάξτε, μέχρι τα 40 συνήθως οι άντρες αυτό που παραπονιούνται είναι για ψυχογενή προβλήματα. Ωραία. Και πολλές φορές φταίει και η απουσία της κατάλληλης εκπαίδευσης, γιατί
Για να είμαστε ειλικρινείς, αν ρωτήσετε κάποιον νεαρό Έλληνα πόσο νομίζει ότι πρέπει να διαρκεί μια σεξουαλική επαφή και εστίαση, οι περισσότεροι φιλάρισκα θα σας πούν 40 λεπτά και 50 λεπτά και εγώ έχω στήσει μια ώρα. Καλά. Λοιπόν, ας τα φέρουμε τα πράγματα στη φυσιολογική κατάσταση. Στην real life, όπως είναι στον κόσμο. Μια σεξουαλική επαφή στην Ελλάδα κατά κανόνα διαρκεί από 7 έως 10 λεπτά. Okay. Ο οργασμός είναι μια διαδικασία που διαρκεί 7 δευτερόλεπτα στον άντρα. Άρα λοιπόν, μην ακούμε διάφορα τρελά σενάρια. Ναι, και αυτό το βασικό, ότι πρέπει να ξέρουμε τι συμβαίνει πραγματικά στην φυσιολογικά, είναι ακρογωνία ως λήθος για να μην δημιουργούνται λανθασμένες ιδέες. Μάλιστα. Και οι λανθασμένες ιδέες πολλές φορές δημιουργούν και ψυχολογικά προβλήματα. Κακώς. Ναι. Και... θέλω να καταλάβω, Θανάση, κάτι. Αν δεν έχει καλή στήση ο άντρας και τελειώσει, η ποιότητα του σπέρματος είναι η ίδια με κάποιον άντρα που έχει καλή στήση? Όχι, όχι. Και καταρχήν, για να είμαστε και πιο. Ο κ. Σανιφαντής θα συμφωνήσει μαζί μου. Αν μπορούσαμε να διαχωρίσουμε το σπέρμα σε κομμάτια. Δηλαδή, αν ένας άντρας εξπερμάτιζε και το αρχικό κομμάτι έμπαινε στο ένα κυπελάκι και στο το τελικό, το τελευταίο τμήμα της εξπερμάτισης έμπαινε στο διπλανό κυπελάκι, ακόμα και τα δύο αυτά κυπελάκια θα είχαν σημαντική διαφορά. Δηλαδή, το πρώτο δευτερόλεπτο με το έβδομο δευτερόλεπτο. Το πρώτο κομμάτι της εξπερμάτισης είναι το πιο γόνιμο. Είναι τα κομάντα. Βγαίνουν, τρέχουν μπροστά για να βρουν το άριο. Και πίσω είναι το σώμα εφοδιασμού μεταφορών. Πιθανόν και οι τραυματιοφορείς. Ναι, ναι. Έρχονται. Καλά το παρουσιάζει. Είναι το χειρότερο κομμάτι. Γι' αυτό και μερικές φορές υπησέρχομαι σε τεχνικά θέματα. Ζητώ συγγνώμη τον καθηγητή κύριο Νιφαντή. Ναι. Όταν πηγαίνει το σπερμοδιάγραμμα στο εργαστήριο, θέλουμε όλο το σπερμοδιάγραμμα. Το να πάει κομμάτι. Πλήρες. Ναι, και όχι ατελές. Άρα. Όταν ο άντρας δεν έχει καλή στήση, έχει και χαμηλή ποιότητα σπέρματος. Η πιθανότητα είναι ότι θα είναι χαμηλότερη ποιότητα σπέρματος. Λέτε όμως ότι ακόμα και όταν είναι κατά παραγγελία σεξουαλική πράξη και αναγκάζεται ο άντρας λόγω μη επιθυμίας να προσφύγει σε διαγερετικά εγκεφάλου τύπου Viagra. Και αυτά υπάρχει πιθανότητα να του κάνουν ζημιά. Να του κάνουν ζημιά στην ποιότητα σπέρματος. Συγκεκριμένες σπερματικευτικές ουσίες. Όλες δεν κάνουν την ίδια δουλειά. Ναι. Τώρα, γιατί έχει υποχωρήσει τόσο πολύ στους άντρες η ποιότητα σεξουαλικής επαφής? Υπάρχουν παράγοντες που είναι ιατρικοί? Μετά τα 40 θα σας πω ένα κατεβατό από παράγοντες, όπως η υπέρταση, η αθυροσκλήρωση, η υπερχοληστερινεμία, ζάχαρο, παχυσαρκία. Μην ξεχνάτε ότι πάμε να γίνουμε, έχουμε τα πιο παχύσαρκα παιδιά στην Ευρώπη. Έλλειψη άσκησης, κάπνισμα. Δηλαδή θέλω να σας πω ότι όταν προσεγγίζεις την διαταραχή της στήσης, το πρώτο που λες στον άνθρωπο που έχεις, στον άντρα που έχεις απέναντί σου, είναι ότι άλλαξε τον τρόπο ζωής σου. Μεσογειακός τρόπος διατροφής, άσκηση, υγιεινές, αυτά που έχουμε ξεχάσει. Τα λεγόμενα lifestyle factors, δηλαδή το κάπνισμα, το αλκοόλ, το BMI, ναι, η διατροφή, εντάξει, είναι ουσιαστικά παράγοντες που επηρεάζουν άμεσα την ποιότητα. Και ζούμε και σε στρογγυλικό αιώνα. Έτσι, ναι. Και η ρήπανση του περιβάλλοντος παίζει ρόλο. Μπράβο. Η παχυσαρκία έτσι έχει αυξήσει τα επίπεδα των βασικών στρογγόνων στον άντρα. Και μάλιστα ακόμα και το μήκος του πέους του κροκόδιλου, που θεωρείται ένα πρωτόγονο ζώο, έχει μειωθεί στις μέρες μας. Θυμάμαι από τα μαθήματα ανθρώπινης υπογονιμότητας υπό τον καθηγητή Μανταλενάκη που κάναμε, που αφορούσαν το σπέρμα, εγώ δεν είμαι ειδικός στο σπέρμα, έλεγε ότι οι φυσιολογικές τιμές στις αρχές του 1900 ήταν γύρω στα 40 εκατομμύρια, τώρα είμαστε στα 20 εκατομμύρια, ναι, και πάμε για τα 10, οι 15 νομίζω. Οι καινούργιες οδηγίες έχουν αλλάξει, άλλαξαν πέρυσι, λένε 20. Μιλούν για πάνω 15 εκατομμύρια κυβικό εκατοστό, 39 εκατομμύρια σπερματοζωάρια στην εξπερμάτιση. Πάντως, γενικότερα αυτό που μένει από όλη την ουσία είναι ότι η στήση και η κακή στήση είναι ένα καμπανάκι κακής υγείας. Γιατί το πέος θεωρείται ευγενές όργανο. Αιματολογικά. Ναι, έχει μικρής διαμέτρου αγγεία. Άρα λοιπόν, όταν αυτά είναι βατά, υπάρχουν και βατά αγγεία σε όλο το κορμί μας. Όταν αυτά κλείνουν, είναι ένας προάγγελος. Όταν βλέπετε σύννεφα να έρχονται, λέτε ας πάρω μια ομπρέλα. Και όταν βλέπετε μια κακή στήση να έρχεται, σπεύστε στον ουρολόγο, γιατί
πρέπει να πάρετε την ομπρέλα σας, να μην βρεθείτε μετά από 5 χρόνια με ένα έμφραγμα μυοκαρδίου. Και στον καρδιολόγο, θα έλεγα. Να σου πω το ρολόγο. Επειδή μιλάμε για άντρα, είμαστε κατεξοχήν ειδικότητα του άντρα. Μα θες υπογονιμότητα, μα θες αισθητική δυσλειτουργία. Δηλαδή, η αισθητική δυσλειτουργία σίγουρα είναι καμπανάκι για τον καρδιολόγο. Είναι γενικώς αυτό που έρχεται. Δηλαδή, πρέπει να τον... Αυτό που είδατε είναι. Η κουβέντα αποκτά ένα ενδιαφέρον γιατί απευθύνεται σε πάρα πολύ κοινό, όχι μόνο για την υπογονιμότητα, σε όλους τους ανθρώπους, αλλά προσπαθώ να βρω την αιτία που φτάνουμε στο πρόβλημα, που ανεβάζουν τα ποσοστά του γεγονότος ότι δεν μπορούν πλέον τα ζευγάρια τα νέα να κάνουν παιδιά. Και θα ρωτήσω και κάτι άλλο. Εάν βάλουμε πρώτο είναι το ζάχαρο, από ό,τι κατάλαβα, άρα η κακή αιμάτωση του πέους, έτσι, κλείνουν τα αγγεία. Το δεύτερο είναι... Και η νευρική δυσλειτουργία. Η νευρική δυσλειτουργία. Να βάλουμε επίσης η υπέρταση που παίζει ένα σημαντικό ρόλο. Και τα φάρμακα κατά την υπέρταση. Ναι. Μισό λεφτάκι. Θέματα που έχουν σχέση με το ενόπνευμα. Κοιτάξτε, τσιγάρο. Γενικώς είμαστε και ζούμε σε μια περίοδο που... Όχι απλώς γίνεται κατάχρηση από ενόπνευμα και τσιγάρο, έχουμε περάσει και σε άλλες καταχρήσεις. Το μότο της εποχής μας είναι forever young, για πάντα νέος. Και βλέπετε ότι καταχρήσεις σε ουσίες όπως αναβολικά, τεστοστερόνη και διάφορες άλλες έτσι, παρόμοιες ουσίες δημιουργούν σοβαρότερα προβλήματα στην υπογονιμότητα. Εδώ θα συμφωνήσει ο καθηγητής του κ. Και η κόκα. Η τεστοστερόνη αυτή τη στιγμή είναι το ισχυρότερο αντισυλληπτικό στον άντρα. Δηλαδή, ο άντρας που παίρνει τεστοστερόνη σταματά να παράγει σπερματοζωάρια. Και δεν είναι τόσο απλό αυτό που λέμε, θα το σταματήσω. Δεν γι' αυτό οι υπερυγυμνασμένοι αυτοί που κάνουν bodybuilding δεν έχουν καλή στήση και δεν. Δεν είναι τόσο η στήση, είναι η ποιότητα του σπέρματος. Επειδή παίρνουν τέτοια συμπληρωματικά. Ο όρχης είναι ένα ιδιαίτερα τεμπέλικο όργανο. Όταν είναι εκεί παράγει τη τεστοστερόνη. Όταν για κάποιο τρόπο του δίνεται τη τεστοστερόνη, αυτό σταματάει να λειτουργεί. Άρα λοιπόν σταματά να παράγει σπερματοζωάρια. Είπαμε τους παράγοντες. Για την κόκα, επειδή γίνεται μεγάλη κουβέντα. Είναι ένας μύθος πραγματικό. Δηλαδή, αυτό το ντοπάρισμα, το υπερντοπάρισμα κάποιες συγκεκριμένες στιγμές, γιατί βλέπω ότι είναι η ασθένεια των πλουσίων. Πολλοί άντρες νιώθουν ότι γίνονται, ας πούμε, 10 φορές πιο ενεργητικοί χρησιμοποιώντας κοκαίνη. Αυτό είναι μύθος ή πραγματικότητα για τους άντρες και τι παρενέργειες δημιουργεί βραχυχρόνια μεσοπρόθεσμα. Αυτά βραχυπρόθεσμα δημιουργούν την αίσθηση της εφεξίας. Μακροπρόθεσμα όμως η ζημιά που κάνουν είναι μια αναστρέψη. Μάλιστα. Δηλαδή, ενώ στην αρχή σου δίνει τη δυνατότητα ότι είσαι τάβρος, μετά σιγά σιγά. Υπάρχει και μια σεξουαλική εφορία και μια διέγερση και στις γυναίκες. Με την κόκα. Με την κόκα. Είναι το ναρκωτικό της πορνείας. Προκαλεί γρήγορα εθισμό, υπάρχει μια σεξουαλική εφορία και είναι ο τρόπος εκβιασμού των γυναικών που τις οδηγούν στην πορνεία. Τώρα που το έφερε η κουβέντα, γυναικολογικά. Βέβαια, ο οργασμός ο γυναικείος δεν έχει σχέση με την επίτευξη σύλληψης. Σίγουρα ένας οργασμός θα είναι μια πιο ευχάριστη πράξη και όπως ίσως και στο σπέρμα βοηθάει λίγο στην καλή ποιότητα, πιστεύω όχι αποφασιστικά. Δηλαδή, αν η γυναίκα δεν έρχεται σε οργασμό, έχει τις ίδιες πιθανότητες γονιμοποίησης με όταν θα έχει. Ναι. Αυτό είναι αποδεδειγμένο επιστημονικά. Ναι. Δεν το ξέρω αυτό το πράγμα. Εγώ νόμιζα ότι είναι μια πράξη χημίας. Δηλαδή ότι όχι δηλαδή... ταυτόχρονα, δηλαδή ότι η γυναίκα πιο νωρίς παράγει κάποια υγρά, αυτό βοηθάει ουσιαστικά τον άντρα, διότι δεν παράγεται πόνος, δεν παράγεται άλλου είδους διέγερση και κάπου εκεί η χημεία είναι πιο ουσιαστική. Δεν παίζει κανένα ρόλο αυτό. Όχι, δεν παίζει ρόλο. Το ρόλο αυτό τον παίζει η τραχυλική βλένα, η οποία παράγεται εξαιτίας της οθυλακιορυξίας. Είναι ανεξάρτητο του οργασμού. Για να λέμε και την πραγματικότητα πως είναι. Ναι, αυτό σίγουρα μια γυναίκα η οποία είναι σε σεξουαλική διέγερση έχει ακόμα περισσότερα υγρά, αλλά ακόμα και το υγρό της τραχυλικής βλένας που γίνεται πιο διατατή, με λιγότερο εξόδες περί την ορυξία, βοηθάει στην σεξουαλική πράξη. Και μάλιστα ήταν και μια ερώτηση στις εξετάσεις ειδικότητας αν μπορεί να συλλάβει μια πραγματικά παρθένα. Και όντως η απάντηση είναι ναι, γιατί αν κάποιος εξερματώσει την είσοδο του κόλπου πριν ακόμα γίνει η διείσδυση,
Τα σπερματοζεάρια περιλαμβάνονται από την τραχηλική βλένα και οδηγούνται στο εσωτερικό της μήτρας, μετά στη σάλπικα, όπου εκεί γίνεται η γονιμοποίηση. Να ρωτήσω κάτι, Χρήστο. Και μετά ξεκινάει ένα ταξίδι 7 ημερών για να το ολοκληρώσω. Αυτά τα λέμε στα μαθήματα που κάνουμε στους μαθητές στα λύκεια. Κατά ένα ταξίδι 7 ημερών που το θαυμαστό είναι ότι είναι σταθερό σε όλο το ζωικό βασίλειο. Ακόμα και στο ποντίκι που έχει εγκυμοσύνη 21 ημερών ή στον ελέφαντα που έχει νομίζω 14 μηνών εγκυμοσύνη. Το ταξίδι από τη σύλληψη στη σάλπιγγα μέχρι την ευθύτευση στο ενδομήτριο κρατάει 7 μέρες. Να ρωτήσω, η ορεξία, τι νόημα έχει τότε για τη γυναίκα? Πώς παράγεται, δηλαδή όταν λέμε ότι παράγεται, έχουμε ορεξία για τη γυναίκα. Επιστημονικά και πρακτικά, τι σημαίνει αυτό? Δηλαδή, μια γυναίκα μπορεί να έχει ορεξία οποιαδήποτε ώρα χωρίς να έχει ερωτικό ναι, πάθος. Βεβαίως, βεβαίως. Δηλαδή, ξαφνικά την Τετάρτη στις 9 η ώρα το βράδυ έχει μια γυναίκα ορεξία χωρίς να έχει επιθυμία για έρωτα. Χωρίς... Στον ύπνο της, χωρίς καμία επιθυμία. Αυτό, αυτό ξεκινάει, ορεξία μπορεί να έχει οποιαδήποτε γυναίκα, δηλαδή έχει, όχι μπορεί να έχει, οποιαδήποτε γυναίκα από τη στιγμή που ολοκληρώνεται η ανάπτυξή της, από τη στιγμή που μπαίνει στην εφηβεία. Αρχίζουν και οι κύκλοι, γίνονται ορεκτικοί. Είναι θέμα του ενδοκρινικού συστήματος της γυναίκας. Δεν έχει καμία σχέση με τον οργασμό. Και πώς το μετράτε εσείς αυτό? Όταν εννοείτε πώς το μετράμε, πώς το ελέγχουμε. Πώς ελέγχετε ότι η συγκεκριμένη γυναίκα έχει ορεξία την τάδε ημερομηνία και την τάδε ώρα? Η ορεξία γίνεται πάντοτε 14 μέρες πριν την αναμενόμενη περίοδο. Έτσι, μια γυναίκα η οποία έχει κύκλο σταθερό 28 ημερών, η ορεξία της γίνεται 28 μείον 14 στη 14η μέρα, που είναι το συνηθέστερο. Μια γυναίκα που έχει κύκλο 24 ημερών είναι 24 μείον 14 τη 10η μέρα. Μια γυναίκα που έχει κύκλο 35 ημερών, σας είπα τις ακραίες τιμές ενός φυσιολογικού κύκλου που είναι από 24 ως 35 μέρες και το μέσο όρο που είναι 28 μέρες. Αφαιρώντας τις 14 μέρες βρίσκεις την ημέρα της ορεξίας. Και υπάρχει ένα γόνιμο παράθυρο 3 μέρες πριν την ορεξία και 2 μέρες μετά, γιατί περίπου 3 με 4 μέρες ζει το σπέρμα μέσα στις κρύπτες του τραχύλου και μπορεί να δώσει γονιμότητα, δηλαδή μπορεί να έχεις μια επαφή σήμερα και η σύλληψη να γίνει 3 μέρες αργότερα. Και 2 μέρες που ζει το οάριο μέσα στην κοιλιά ή στη σάλπιγγα της γυναίκας, έχεις ένα γόνιμο παράθυρο περίπου 5 ημερών. Επομένως, εγώ αυτό που λέω στα ζευγάρια που προσπαθούν για γονιμότητα, φαντάζομαι και εδώ οι κύριοι καθηγητές θα συμφωνήσουν, αφαιθείτε ελεύθεροι, έχετε ένα γόνιμο παράθυρο 5 ημερών και κάνετε έρωτα όσες φορές θέλετε. Δηλαδή το σπέρμα ζει 5 μέρες. Το σπέρμα ζει γύρω 3 με 4 μέρες και το οάριο 2 μέρες. Επομένως, έστω και ανά 5 μέρες να έχεις επαφή, θα το πιάσεις. Έστω ανά 3 μέρες να έχεις επαφή, θα πιάσεις τη. Και η θερμοκρασία, τι ρόλο παίζει? Η θερμοκρασία, κοιτάξτε, η προγεστερόνη που παράγεται αμέσως μετά την ορεξία έχει μια ευθεία δράση στο θερμορυθμιστικό κέντρο που βρίσκεται στον υποθάλαμο, στον εγκέφαλο και αυξάνει τη βασική θερμοκρασία του σώματος κατά μισό βαθμό. Είναι μια παλιά μέθοδος, βέβαια με όχι πάρα πολύ μεγάλη αξιοπιστία, γιατί και η λήψη της θερμοκρασίας εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, καταρχήν από την θερμοκρασία του περιβάλλοντος, από το τι ρούχα φοράς. Θα πρέπει, αν πάμε σε αυτή την θερμομετρική μέθοδο που επαναλαμβάνω είναι μια παλιά μέθοδος, μετράς τη θερμοκρασία κάθε πρωί πριν να σηκωθείς από το κρεβάτι με γυμνό το πάνω μέρος του σώματος και θα δεις ότι η θερμοκρασία αυξάνει μισό βαθμό από την επομένη της ορεξίας. Για τις γυναίκες που δεν έχουν σταθερό κύκλο, τι γίνεται? Πώς ξέρουν πότε έχει ορεξία και πότε δεν? Εκεί όντως και υπάρχει ένα ποσοστό των γυναικών που περίπου 10% έχει το λεγόμενο σύνδρομο πολυκυστικών οθικών, που είναι η κυριότερη αιτία, η συχνότερη μάλλον αιτία που μια γυναίκα έχει ασταθεί κύκλο, μια νεαρή γυναίκα που έχει ασταθεί κύκλο, που εκεί όντως δεν μπορεί να προσδιορίσει την ημέρα της ορεξίας. Αυτές οι γυναίκες θα πρέπει να έχουν συχνότητα επαφών, έστω ένα 2-3 μέρες όπως λέμε, ώστε να πετύχουν την ημέρα της ορεξίας. Ιδάλλως θα πρέπει να απευθυνθούν σε γιατρό ή να έχουν κάποιες εργαστηριακές μεθόδους βοηθητικές. Υπάρχουν τα τεστ ορεξίας που πουλούνται στα φαρμακεία ή απευθύνονται στον γυναικολόγο τους που με το υπερηχογράφημα μπορεί να δει το οθυλάκιο που οριμάζει και να τις κατευθύνει στην πιθανή ημερομηνία ορεξίας. Αλλά επαναλαμβάνω, σε ένα νεαρό ζευγάρι, εγώ δεν ξέρω αν τονίστηκε πιο πριν. Όταν λέτε νεαρό, τι εννοείτε? Πριν τα 30. Αυτοί δεν έχουν πολλά προβλήματα. Τα προβλήματα έχουν 40. Γι' αυτό 40... λέμε ότι οι γυναίκες θα πρέπει να κάνουν νωρίς παιδιά. Δεν γίνεται όμως.
ένας βασικός παράγοντας, ναι, που οδηγεί στην υπογονιμότητα είναι το lifestyle και της εποχής και τα πρέπει της εποχής. Σήμερα λέμε στο κορίτσι, παλιότερα εγώ το πρόλαβα αυτό, ότι με το που τελείωσε το σχολείο να παντρευτείς. Εντάξει, αυτό είναι και λίγο αντιφημενιστικό, αλλά και το να τελειώσεις το πανεπιστήμιο, να κάνεις δύο μεταπτυχιακά, να ζήσεις και λίγο τη ζωή σου, να πας και μερικά ταξίδια, θα οδηγηθείς στα 35. 40. Στα 40. Εγώ το λέω σε όλες τις γυναίκες, μπορεί στα 40 τη σημερινή εποχή να δείχνετε 20-25, αλλά οι οθήκες γράφουν 40. Και μετά τα 40 βλάπτεται σοβαρότατα η γονιμότητα της γυναίκας. Σοβαρότατα. Στον άντρα ευτυχώς όχι τόσο. Στον άντρα υπάρχει το πρόβλημα της αισθητικής της λειτουργίας, που είναι πάλι ένα, όπως είπαμε, θέμα της εποχής, πολύ παραγωγικό. Ερώτημα. Υπάρχουν ώρες του 24ωρου που οι γυναίκες είναι πιο γόνιμες? Όχι. Κανένα. Η φάση του κύκλου όχι. Κανένα. Απλώς το βράδυ σίγουρα εκκρίνονται κάποιες ορμόνες οι οποίες βοηθούν στην ερωτική διάθεση. Οι εντορφίνες. Ναι. Οι εντορφίνες, η μελανινοτονίνη, είναι ορμόνες οι οποίες βοηθούν στην ερωτική διάθεση. Ανατομικά υπάρχουν γυναίκες που έχουν προβλήματα από τη φύση τους? Υπάρχουν, βέβαια. Υπάρχουν. Αυτά όμως δεν είναι πάρα πολύ συχνά. Δεν είναι. Ναι, ας πούμε να ξεκινήσω από το σύνδρομο Ροκιτάνς, και εκεί υπάρχει ένας απαθής κόλπος, δεν υπάρχει μήτρα, εκεί δεν υπάρχει. Είναι μια σπάνια περίπτωση. Πολύ σπάνια περίπτωση. Άλλα ανατομικά προβλήματα που μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα? Μπορεί να, όχι ακριβώς τη σύλληψη, μια μονόκερος μήτρα, μια δίκερος μήτρα, μια μήτρα με διάφραγμα. Είναι καταστάσεις που μπορεί να οδηγήσουν όχι στη διαταραχή, στο να μην συλλάβει η γυναίκα, αλλά στο να μην μπορεί να περατώσει επιτυχώς μια εγκυμοσύνη. Και ήθελα να ρωτήσω και κάτι άλλο. Γιατί θέλω, έχω μια σειρά ερωτήματα τώρα για τον αγαπητό φίλο τον Γιώργο. Έχουμε τακτικά προβλήματα καρκίνων, κυρίως του τραχύλου της μήτρας. Ευτυχώς τώρα τα νέα κορίτσια κάνουν το εμβόλιο και γλιτώνουν. Πολλές γυναίκες πιο παλιές δεν πολύ κάνανε εξετάσεις και τους ξέφευγε. Πολλές φορές είχαμε αφαιρέσεις οργάνων. Μπορεί να τεκνοποιήσει μια γυναίκα που έχει κάνει μερική αφαίρεση, γιατί εκείνη και ένα ρίσκο. Ή σε καθαρίζει ολοκληρωτικά για να τελειώσει το πρόβλημα, ή παρεμβαίνει μερικώς για να σου δώσει τη δυνατότητα, αν το λέω σωστά, για να σου δώσει τη δυνατότητα, αν δεν έχεις τεκνοποιήσει, να έχεις τις πιθανότητες να τεκτοποιήσεις. Τέτοιες επιλογές κάνετε? Ναι, υπάρχει, και έχω αντιμετωπίσει σχετικά πρόσφατα γυναίκα η οποία δυστυχώς είχε ένα αδενοσιέι στον τράχυλο. Ο καρκίνος του τραχύλου έχει κυρίως δύο μορφές, το εκπλακωδών κυττάρων και το εξαδενικών κυττάρων. Αυτή είχε το πιο σπάνιο, είναι το 20% των περιπτώσεων, και είναι και λιγότερο έτσι εύκολο να διαγνωστεί, όχι ότι είναι τόσο δύσκολο. Τέλος πάντων, σε μένα ήρθε διαγνωσμένη και έκανε πρόκληση οθυλακιορυξίας ώστε να συλλεγούν οάρια πριν τις χημειοθεραπείες. Έκανε μια επιτυχημένη ριζική τραχυλεκτομή, δηλαδή βγήκε όλος ο τράχυλος με τους λεμφαδένες, αλλά έμεινε το σώμα της μήτρας. Έχει ίδιες πιθανότητες σύλληψης ακόμα και έτσι? Η σύλληψη, γιατί υποτίθεται πρέπει... ότι ο τράχυλος παίζει καθοριστικό ρόλο, παίζει αν το κατάλαβα. Καθοριστικό, ναι, δεν θα μείνει αυτόματα έγκυος αυτή, γιατί λείπει ο τραχυλικός, αυτή η βλένα που θα οδηγήσει τα σπερματοζωάρια. Λείπει ο οδηγός που θα τα βάλει μέσα. Αυτή η γυναίκα θα πρέπει να μείνει είτε με σπερματέγχυση, πιο... γι' αυτό έκανε και την πρόκληση οθυλακιορυξίας, ώστε να γονιμοποιήσει τα οάρια της εξωσωματικά, με εξωσωματική, και μετά να εμφυτευθούν τα οάρια στη μήτρα, η οποία βέβαια εκεί θα πρέπει να γίνει μια δύσκολη περίδεση τραχύλου, του σώματος της μήτρας, γιατί ο τράχυλος λείπει, ώστε να μπορέσει να κρατηθεί το γονιμοποιημένο οάριο. Είναι μια δύσκολη κατάσταση, αλλά εφικτή. Αντιμετωπίσιμη. Την ιστορία με τα διάφορα, πώς το λένε αυτό, μικρές φουσκάλες, όγκους που έχουν και νεαρές γυναίκες σε διάφορα σημεία. Τα θυλώματα, λέτε. Τα ανομοιώματα, πώς τα λένε. Τα ανομοιώματα. Τα ανομοιώματα δεν είναι σοβαρός παράγοντας υπογονιμότητας. Παίζει ρόλο βέβαια η θέση τους. Ναι, και η αφαίρεσή τους, αν έχουν μεγαλώσει ή όχι. Ναι, και το μέγεθος παίζει ρόλο, αλλά τα ανομοιώματα σαν παράγοντας υπογονιμότητας παίζει ρόλο κυρίως η θέση τους, δηλαδή να είναι υποβλενογόνοι αμέσως κάτω από το βλενογόνο της μήτρας, τα οποία αυτά αφαιρούνται σχετικά πιο εύκολα και μάλιστα υστεροσκοπικά, δηλαδή από κάτω, χωρίς τομή στην κοιλιά.
και αυτά που ακουμπούν στο βλενογόνο. Αυτά όχι τόσο, αυτά λέγονται φίγκο κατά τρία, υπάρχει μια κατάταξη καινούργια. Σύμφωνα, φίγκο είναι. Να το εκλαϊκεύσουμε, ναι. Δηλαδή παίζουν ρόλο στη γονιμότητα αυτά. Μόνο τα υποβλενογόνια. Μάλιστα. Τα οποία δίνουν και συμπτώματα, δηλαδή δίνουν μεγάλες αιμορραγίες. Ναι. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω κάτι που μου είχε κάνει εντύπωση εδώ στον καθηγητή, τον κύριο Ανιφαντή, ότι επί Χίτλερ είχαν γίνει για το οξύ στρες στον άνδρα πειράματα και το λέγανε εσύ θα πας αύριο στο θάλαμο αερίων και πέραν δείγμα σπέρματος και ήταν αζωσπερμικός. Δηλαδή καθόλου σφαιρματοζωάρια στο σπέρμα. Ισχύει αυτό. Το οξύ στρες να επηρεάσει τόσο πολύ. Οξύτατο στρες. Ναι, ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι η σπερματογέννηση ξεκινάει 60-65 μέρες νωρίτερα. Εντάξει. 100 άρα, μέρες, εγώ ήξερα. 65-70 βαριά. Ναι, λοιπόν. Άρα λοιπόν η παραγωγή σπέρματος δεν έχει να κάνει με το σήμερα. Αν χωθεί σήμερα, δεν σημαίνει ότι δεν θα βγάλει σπέρμα. Εντάξει, ότι δεν θα έχει κάποιο δείγμα σπέρματος μαζί σου. Εντάξει, άρα είναι λίγο υπερβολικό αυτό. Φυσικά το οξύ στρες μπορεί να δώσει αζωοσπερμία, αλλά μάλλον παλίνδρομη εξπερμάτιση. Δηλαδή ο άνθρωπος να έχει φοβηθεί τόσο πολύ που να καταλήξει σε μια παλίνδρομη εξπερμάτιση. Δηλαδή να εξπερματώσει. Όχι, ότι εξετάζουν το σπέρμα. Στην παλίνδρομη εξπερμάτιση δεν υπάρχει σπέρμα. Δεν απλά υπάρχει, βγαίνει. Ναι, εκεί πρέπει να το πάρει. Πολύ πιθανό να είναι αυτή η κατάσταση όμως. Δηλαδή από το φόβο του να υπήρχε μια. Να κατέληξε αυτό σε μια παλίνδρομη. Στου διαβητικού από ό,τι. Ναι, αλλά με το οξύ στρες μπορεί να καταλήξει. Φαντάζομαι εκεί πέρα αλλιώς δεν αλήθεια. Αυτό μου είχε κάνει εντύπωση. Δεν μπορεί να αληθεί. Το έχω και εγώ μια σειρά από ερωτήματα. Γενικά αυτό που πρέπει να περάσουμε σαν μήνυμα είναι ότι μιλάμε για ανδρική υπογονιμότητα και μιλάμε για ένα 30% ιδιοπαθούς αδιάγνωστης. Αν επιμείνουμε, προσωπικά πιστεύω ότι δεν υπάρχει αδιάγνωστη. Δηλαδή και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας στη λίστα των εξετάσεων που δίνει για τον άνδρα είναι με κατάταξη και πολύ εξειδικευμένες που μερικές φορές αυτό κακώς μεταφράζεται σαν υπερβολικές ή άχρηστες. Όχι, είναι υπερβολικά εξειδικευμένες εξετάσεις που ουσιαστικά μας δίνουν και τη λύση στο πρόβλημα. Πρέπει ο άντρας να ψάχνεται και να ολοκληρώνει όλο τον κύκλο των εξετάσεων. Εγώ το ρώτησα αυτό προηγουμένως, αν ένα ζευγάρι στα 40-45 πρέπει πριν ξεκινήσει να κάνει τις προσπάθειες να κάνει ένα γενικό έλεγχο, η μεν γυναίκα αν λειτουργεί, ο δε άντρας επίσης αν είναι ok από πλευράς γονιμότητας, διότι μετά το να ανακαλύπτεις κάποια πράγματα δημιουργεί ένα επιπλέον στρες. Οι απλές εξετάσεις από την πλευρά της γυναίκας είναι να δει αν υπάρχει ο κύκλος και από την πλευρά του άνδρα με ένα απλό σπερμοδιάγραμμα νομίζω δηλαδή μπορούμε. Ποιες είναι οι ειδικές εξετάσεις για τις γυναίκες? Οι ειδικές εξετάσεις δεν υπάρχουν, αν θέλουμε να δούμε πάνω από, δεν υπάρχουν ειδικές εξετάσεις. Αν θέλεις να μπει στην διαδικασία να δεις αν είσαι γόνιμη ή όχι, καταρχήν βλέπεις αν υπάρχει κύκλος και τα λοιπά. Από την πλευρά του άντρα, ένα απλό σπερμοδιάγραμμα σου δείχνει αν έχει σπερματοζωάρια ή όχι. Και αυτό είναι δηλαδή, αρκετό. Οι εργαστηριακές εξετάσεις που υπάρχουν για τις γυναίκες και τους άντρες δεν είναι τόσο προχωρημένες? Είναι αρκετά προχωρημένες, αλλά με ρωτήσατε εάν προτού μπουν στη διαδικασία να δουν αν μπορούν να τεκνοποιήσουν, ναι. Τι εξετάσεις μπορούν να κάνουν. Ναι. Ξεκινάμε λοιπόν με το πολύ παρόλο. Δηλαδή, κάνουν ένα υπέρηχο οι γυναίκες, θα μας πει εδώ ο κύριος Βενέτης, και βλέπουν αν υπάρχει κύκλος και σε ποια φάση βρίσκεται ο κύκλος αυτός. Και από την άλλη πλευρά, από την πλευρά του άντρα, με ένα απλό σπερμοδιάγραμμα, με μια πρώτη ματιά, μπορείς να δεις αν υπάρχουν σπερματοζωάρια κινητά ή όχι. Και αυτό είναι αρκετό. Εάν τώρα κάποιο είτε από την πλευρά της γυναίκας είτε από την πλευρά του άντρα βρεθεί κάτι το οποίο δεν είναι φυσιολογικό, τότε μπαίνουμε σε επιμέρους εξετάσεις. Ξέρετε, που επίσης υπάρχουν. Ξέρετε τι με ανησυχεί? Διάβασα μια μελέτη πριν ξεκινήσουμε την εκπομπή, γιατί μου αρέσει λίγο να διαβάζω, να ξέρω τι να ρωτήσω για να είναι χρήσιμο. Διάβασα λοιπόν μια μελέτη ότι έτσι όπως ζούμε και με την καθημερινή αυτή πίεση και το στρες, το 2045 ότι μάλλον θα πηγαίνουμε με εξωσωματική γονιμοποίηση. Ότι δεν θα παράγεται σπέρμα στους άντρες. Αυτό είναι μύθος ή πραγματικότητα? Αυτό είναι μύθος κατά την άποψή μου. Εντάξει, είναι σαν να λέμε ότι το 2045 δεν θα υπάρχουν γυναίκες που θα παράγουν οάρια. Από την άλλη πλευρά, δεν θα υπάρχουν άντρες που δεν θα παράγουν σπερματοζωάρια. Για να μην υπάρχουν σπερματοζωάρια, δεν θα πρέπει να υπάρχουν. Αυτό που... Αυτή η μελέτη δηλαδή πού στηρίχθηκε? Ναι, πού στηρίχθηκε όμως, σε τι συνιστώσεις στηρίχθηκε, σε τι σταθερές? Ότι μειώνεται η ποιότητα των σπερματοζωαρίων, μειώνεται.
Και πραγματικό, όπως αναφέρθηκε και λίγο πιο πριν, είχαμε πει ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας είχε πει για το σπέρμα το 2011-2009, είχε πει ότι ο μέσος όρος καλής ποιότητας σπέρματος είναι τα 18 εκατομμύρια ένα ml. Τώρα έχουμε φτάσει στα 15 εκατομμύρια ένα ml, σύμφωνα πάλι με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Αυτό σημαίνει ότι η ποιότητα του σπέρματος πέφτει, αλλά, και ήθελα να το πω λιγάκι πιο πριν, από την άλλη δίνει τη δυνατότητα σε μικρότερης ποιότητας, σε λιγότερης ποιότητας σπερματοζώρια να τεκνοποιούν. Αυτός είναι ο κανόνας. Δηλαδή, πριν ο κανόνας έλεγε ότι για να τεκνοποιήσεις φυσιολογικά έπρεπε να ήταν 18 εκατομμύρια, τώρα σου λέει ότι και με 15 τεκνοποιείς. Γιατί υπάρχουν και μελέτες. Αυτό είναι ένα εύρος βέβαια, το 15 είναι μέσο όρος, που σημαίνει ότι υπάρχουν και δείγματα σπέρματος που μπορείς να τεκνοποιήσεις και με μικρότερο αριθμό, με 5 εκατομμύρια, με 1 εκατομμύριο. Εγώ όμως, από την άλλη, ναι, πλευρά, όσον αφορά δηλαδή τις εξετάσεις που είπαμε λίγο πιο πριν, φυσικά και υπάρχουν, και όπως είπε και ο καθηγητής εδώ πέρα, ο κύριος Ζαχαρίου, φυσικά υπάρχουν και εξειδικευμένες εξετάσεις που μπορούν να σε προλάβουν και να δουν και το πρόβλημά σου και να το λύσουν, να το θεραπεύσουν. Κοιτάξτε, όταν ένας άντρας κάνει ένα σπερμοδιάγραμμα και είναι υπογόνιμος και είναι 20-22 ετών, είναι πρόβλημα. Πρόβλημα, και είναι και πρόβλημα στην σκέψη να απέχει από ουρολογική εκτίμηση. Ναι. Δηλαδή, εντάξει, αυτό είναι η εξαίρεση του κανόνα. Ναι, ναι, όχι, δεν είναι εξαίρεση, είναι ο κανόνας. Ότι είναι υπογόνιμος. Ο κανόνας είναι ότι έρχεται κάποιος υπογόνιμος και δεν κάνει τίποτα. Και λέει όλα ωραία και εντάξει, και θα κάνω αργότερα μια εξωματική. Καταρχήν, αυτό που πρέπει να ξέρουμε και πιστεύω θα συμφωνήσουμε όλοι, ότι η καλή ποιότητα σπέρματος είναι θεμελιώδης ακρογωνιαίος παράγων για ένα καλό αποτέλεσμα εξωματικής γονιμοποίησης. Όταν παίρνεις μια κακής ποιότητας σπέρματος, η πιθανότητα να γίνει μητέρα η γυναίκα είναι μικρότερη από ότι αν πάρεις ένα καλό σπερματοζωάριο. Αυτό το πράγμα μπορεί να το διαφυλάξει ο ουρολόγος παρακολουθώντας έναν υπογόνιμο άντρα, μα θέλετε με κρυοσυντήρηση σπέρματος, με κατάψυξη δηλαδή σπερματοζωαρίων. Και αυτά, πάλι υπάρχει όριο στην κατάψυξη. Ναι. Ξέρετε, δεν είναι, κύριε Ανιφαντή. Αυτά. Βέβαια. Δεν μπορώ να πάρω εγώ τώρα ένα σπερματοζωάριο και να έχω την απέτηση από τον κύριο Ανιφαντή να μου το παραδώσει 10 χρόνια μετά. Μετά από 20 χρόνια μετά. Και με την ίδια ποιότητα. Ναι, γιατί κάθε φορά που ο κύριο Ανιφαντή από ψύχη και ξαναψύχη χάνει τα μισοδείγματα. Ναι. Να ρωτήσω κάτι. Προφανώς η μελέτη, γιατί το διάβασε και σε αμερικανικό περιοδικό, δεν γίνεται τόσο πολύ για να δείξει τι θα γίνει το 45, το 50 ή το 60, αλλά θέλει να δει αν τα επόμενα χρόνια θα γίνουν πολύ σημαντικές επενδύσεις στον από τομέα, πλευρές, ναι, ιδιωτικών στον τομέα της εξωσωματικής. Έτσι. Και βλέπουν οι πολυεθνικές εταιρείες, οι φαρμακευτικές εταιρείες και εργαστηρία που ασχολούνται με μηχανήματα εργαστηριακά κλπ, ότι το 2045 και μετά θα είναι τόσο μεγάλη η ανάγκη εξωσωματικών, όπου οι Αμερικάνοι, οι Βρετανοί κλπ θα πρέπει να επενδύσουν από τώρα στα θέματα εξωσωματικής, ώστε το κόστος την εποχή που θα δημιουργηθεί το πρόβλημα να έχει μειωθεί σημαντικά σε σχέση με το σήμερα. Αν κατάλαβα καλά, αυτή είναι η λογική της μελέτης η οποία έγινε. Το δεύτερο που θέλω να ρωτήσω είναι, υπάρχει ένα πρόβλημα οργάνωσης. Ο ιδιώτης γιατρός, όταν έχει ένα σταθερό ασθενή, πρέπει να έχει δημιουργήσει ένα φάκελο ή μια σταθερή ασθενή, ο οποίος φάκελος να έχει όλα τα ιατρικά στοιχεία και να τον παρακολουθεί μια φορά το χρόνο, μια φορά τα 2 χρόνια, σε όλο το μήκος ή το πλάτος της ζωής του. Γιατί το λέω αυτό? Παραδείγματος χάρη, ένας που αλλάζει συνεχώς γιατρούς και παίρνει διαφορετικές συμβουλές συνέχεια από διαφορετικούς γιατρούς, έχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Κανείς δεν έχει ένα ολοκληρωμένο φάκελο του ασθενούς, που είναι απλό. Δεύτερο. Συγχωρείτε, σας διακόπτω. Ναι. Νομίζετε ότι όλοι έχουν την επάρκεια του κυρίου Ανιφαντή? Ναι, αλλά... ναι, με συγχωρείτε, στους ουρολόγους το 2% περίπου δηλώνει σαν κύρια υποειδικότητα την υπογονιμότητα. Στους γυναικολόγους όλοι κάνουν εξωματική γονιμοποίηση? Όχι, βέβαια. Όχι, βέβαια. Όχι, αλλά... Άρα λοιπόν θεωρητικά ήδη μιλάτε για ένα μικρότερο δείγμα γιατρών που μπορούν να διαχειριστούν τέτοιο φάκελο. Ναι, αλλά θα πρέπει αυτός που έχει το πρόβλημα πλέον να είναι πιο συγκροτημένος. Διότι, παραδείγματος χάρη, δεν πρέπει να ρωτήσει ο γιατρός για το ιστορικό, για το DNA της οικογένειας. Μπορεί να είχε πρόβλημα υπογεννητικότητας
και κάποιο άλλο μέλος της οικογένειας, ο πατέρας του, η μητέρα του. Αυτά δεν πρέπει να υπάρχουν στο υγεία σας φάκελο. Να απευθυνθείτε στον ειδικό. Ναι, αυτό λέω. Δεν θα έπρεπε αυτό να υπάρχει ως φάκελος ενημέρωσης, ώστε πηγαίνει στο γυναικολόγο να ξέρεις ότι η μητέρα της είχε αυτό το πρόβλημα. Όχι, τώρα υπάρχει ο ιατρικός φάκελος στους ασθενούς. Εκεί φαίνονται. Αρκεί να είναι σε έναν γιατρό. Όχι, δηλαδή κάθε γιατρός φτιάχνει διαφορετικό φάκελο. Όχι, φτιάχνει φάκελο. Μπαίνει στο φάκελο του ασθενούς και βλέπεις τι θεραπείες έχει πάρει. Α, για τις θεραπείες. Ναι. Κοιτάξτε, όμως, πολύ σωστά το λέει ο κύριος Βενέτης, θα συμφωνήσω μαζί του, αλλά γενικώς, όταν μιλάμε για γονιμότητα, μιλάμε για εξειδικευμένα πράγματα. Προφανώς. Έτσι, λοιπόν, δηλαδή όταν μιλάμε για τον καθηγητή, τον κύριο Ανιφαντή, που είναι εμβριολόγος, είναι εξειδικευμένος άνθρωπος, ναι. Δεν είναι δηλαδή. Ή όταν κάποιος ουρολόγος ασχολείται με υπογονιμότητα, είναι περίπου στο 2% διεθνώς. Δηλαδή στην Αμερική, μεταφέρω τα δεδομένα της Αμερικανικής Ουρολογικής Εταιρείας, ότι το 59% των ουρολόγων της Αμερικής δηλώνουν γενική ουρολόγη σαν κύρια υποειδικότητα και μόλις 1,8% δηλώνουν σαν κύρια υποειδικότητα την υπογονιμότητα. Εγώ έχω την τύχη να βρίσκομαι στο Πανεπιστήμιο των Ιωνίων, που είναι από τα πρώτα στο θέμα αυτό της ανδρικής υπογονιμότητας, αλλά και ζω μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον, αν υπάρχουν οργανωμένες κλινικές που δεν έχουν αντίστοιχους ειδικούς. Ναι. Κοιτάξτε, είναι και λίγο ταμπού το θέμα της υπογονιμότητας, παύλα γονιμότητας, για τον ιατρικό φάκελο που είπατε. Δηλαδή, πολλές φορές κάποια ζευγάρια, και οι άντρες και οι γυναίκες, αποφεύγουν να λένε όλο το ιστορικό τους. Μπορεί σε εσάς να το λένε όλο το ιστορικό, στον δίπλα που θα πάνε, στον δίπλα γιατρό, μπορεί να μην το λένε όλο το ιστορικό. Ο δίπλα γιατρός θα το ξέρει μετά από το φάκελο αυτό που είπε ο κ. Βενέτης. Αυτό δεν το ξέρω. Εντάξει, φαντάζομαι ότι θα πρέπει να το ξέρει. Θα πρέπει να το ξέρει. Από εκεί και πέρα, επειδή η γονιμότητα είναι και ανάλογα με την περιοχή, ανάλογα που μεγάλωσε ο καθένας και τα λοιπά, είναι και λίγο ταμπού. Εντάξει, καταλαβαίνετε, ο ιατρικός φάκελος σε αυτές τις περιπτώσεις, στο θέμα του ιστορικού, δεν είναι πάντοτε πλήρης. Ναι, αλλά κύριε Ανιφαντή, οι εργαστηριακές εξετάσεις εξειδικευμένες περνάνε στο φάκελο. Φυσικά αυτό. Ναι. Άρα, όταν θα πας στο ενώ γιατρό, σαν ιστορικό, όχι σαν εξετάσεις. Ναι, ναι. Άλλο λέω. Το ιστορικό εμπεριέχει τις εξετάσεις που έχεις κάνει, εμπεριέχει τα φάρμακα που έχεις πάρει, εμπεριέχει την επίσκεψη που έχεις. Οι εξετάσεις γίνονται σχεδόν κάθε μήνα σε περίπτωση που θέλει να δει κάτι στην γονιμότητα. Ναι, αλλά τον επόμενο μήνα μπορεί οι εξετάσεις να είναι διαφορετικές. Τώρα, αν μιλάτε για αυτές, δεν περνάνε στο. Όταν ανοίγεις λοιπόν στον κωδικό το όνομα της κυρίας Τάδε, δεν βλέπεις τις εργαστηριακές εξετάσεις που έχει κάνει στο σύνολο του χρόνου, δεν βλέπεις τη φαρμακευτική αγωγή που έχει πάρει, δεν έχεις εικόνα, δεν έχεις εικόνα. Άρα έχεις μια πλήρη εικόνα σε τι κατάσταση βρίσκει τη συγκεκριμένη γυναίκα, για να φτάσει στο σημείο να ζητήσει εξειδικευμένα την εξωσωματική, την κατάψυξη οαρίων, όλη αυτή τη διαδικασία. Πάντως είναι τρεις βασικές εξετάσεις, τις είπανε. Δεν αναφέρθηκαν μόνο στη γυναίκα, ότι είναι το σπερμοδιάγραμμα στον άντρα, το υπερηχογράφημα και ένα ορμονικό στάτους της γυναίκας. Προφίλ. Και ύστερο σαλπικογραφία, που είναι οι βασικές εξετάσεις. Δηλαδή ένα υπογόνιμο ζευγάρι οφείλει να κάνει αυτές τις εξετάσεις. Ναι. Αυτές είναι οι βασικές εξετάσεις. Με το νόημα η υστεροσαλπικογραφία να δείξει ότι είναι βατός ο βατή η οδός γονιμοποίησης στη γυναίκα, οι ορμονικές εξετάσεις ότι η γυναίκα δεν πλησιάζει ή δεν είναι σε ημινόπαυση, και το υπερηχογράφημα για να δείξει μην έχει κάποιο πολύποδα στο ενδομήτριο που μπορεί να δρά σαν παράγοντας υπογονιμότητας εν είδη σπιράλ, ή ένα υποβλενογόνιο ή έστω ενδοτυχωματικό σε επαφή με το ενδομήτριο ηνομίωμα. Αυτοί είναι οι κύριοι παράγοντες υπογονιμότητας. Και το υπερηχογράφημα επίσης να εκτιμήσει τις οθήκες, μην τυχόν υπάρχει ένας άλλος βασικός παράγοντας υπογονιμότητας, που είναι η ενδομητρίωση. Αυτά είναι ταμπού. Δεν είναι ιατρικός φάκελος. Όχι ταμπού. Εγώ θυμάμαι και το έχω ζήσει λίγο τα παλιότερα χρόνια, ότι η ανικανότητα στον άντρα σχετιζόταν με την υπογονιμότητα. Δηλαδή, ο άλλος έλεγε: δεν έχει κάνει παιδιά, είναι ανίκανος. Αυτός μπορεί να ήταν ο πιο ερωτικός άντρας του κόσμου. Αλλά να μην έκανε. Ξέρετε, πολλούς γιατρούς, όσοι ασχολούνται με γονιμότητα, ρωτάνε τον άντρα που έχουν απέναντί τους αν έκανε παιδιά με άλλη γυναίκα. Δηλαδή, στο ζευγάρι, πιστεύετε ότι ρωτάτε εύκολα? Όχι, βέβαια. Αυτό είπατε για κάποια πράγματα. Θα συμφωνήσετε με τον κύριο Ανιφαντή που λέει. Το ταμπού είναι σε αυτό το επίπεδο. Δηλαδή, όταν έχετε έναν άντρα και παίρνουμε εμείς το ιστορικό σαν ουρολόγιο που ασχολούμαστε με γονιμότητα, αν πήρε αναβολικά, θα σας το πούνε εύκολα?
Όχι. Αν είχε σχέσεις και έμεινε. Και ειδικά μπροστά στη γυναίκα του, ενδέχεται αν κρύβει πράγματα, ναι, να μην τα πει. Αν πήρε φάρμακα. Το είχε και γυναίκα. Το είχε και γυναίκα. Ή αν έμεινε έγκυος ή πρώην φίλη. Κύριε καθηγητά, όμως, αν δεν είναι ειλικρινές το ζευγάρι απέναντι στο γιατρό, οι πιθανότητες να αντιμετωπίσει. Ο παθολόγος πολλές φορές αγνοείται τις λεπτομέρειες. Εντάξει, και δεν μπορεί να γραφούν αυτά σε φάκελο. Σίγουρα αυτά είναι προσωπικές πληροφορίες που τις χειρίζεται ο θεράπευτης. Ο προσωπικός γιατρός. Ναι. Για μας όμως είναι ουσιαστικές. Ναι. Αυτό παίζουν καθοριστικό ρόλο. Αυτό το είδους λεπτομέρειες πρέπει να παίζουν καθοριστικό ρόλο στο αν ένα ζευγάρι τελικά θα έχει πιθανότητες ή όχι. Να ρωτήσω κάτι. Καθυστέρηση της εμμηνόπαυσης υπάρχει φαρμακευτικά? Δηλαδή, μια γυναίκα που πάει να σταματήσει να της παρατείνεται την εμμηνόπαυση γιατί θέλει να γίνει μητέρα. Να της παρατείνω την εμμηνορυσία, εννοείται. Εμμηνορυσία, μπράβο. Δεν γιατί, με συγχωρείτε, αν δεν τα κατέχω όλα, με συγχωρείτε. Θα μάθω, θα την πάρω και αυτή την ειδικότητα. Ναι. Όχι, είναι πολύ σωστή η ερώτηση, γιατί πολλοί κόσμος νομίζει ότι μπορούμε εμείς, γιατροί, να το προλάβουμε, λένε, να μην κάνουμε. Δυστυχώς, δεν μπορούμε να το προλάβουμε. Δηλαδή, εγώ μπορώ να παρατείνω φαρμακευτικά ή να φέρω περίοδο και σε μια γιαγιά 85 χρονών. Αλλά αυτό δεν της επαναφέρω τη γονιμότητα. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Μάλιστα. Οι οθήκες έχουν ένα ορισμένο χρόνο ζωής που οδόλως εγώ μπορώ να παρατείνω με κανέναν τρόπο. Πολλοί πιστεύουν ότι παίρνοντας αντισυλληπτικά ότι θα πάει και πιο αργά η περίοδος. Δεν ισχύει αυτό. Δηλαδή, ο χρόνος της εμμηνόπαυσης είναι συγκεκριμένος για κάθε γυναίκα. Άρα ουσιαστικά πρόκειται περί μύθου. Δεν μπορεί να καθυστερήσει. Όχι. Εξάλλου, γιατί να το κάνει αυτό? Σύμφωνα με την καινούργια νομοθεσία, έχει φτάσει το έτος της ηλικίας της γυναίκας που μπορεί να τεκνοποιήσει στα 54. Να το πάμε πού, στα 60. Κοιτάξτε, 65. Εννοείται εδώ ο κύριος Προφανώς για την τεκνοποίηση, εγώ κατάλαβα. Ότι μπορεί να με κάποιο φάρμακο εγώ να παρατείνει τη γονιμότητα. Μπράβο, αυτό λέω. Δεν μπορώ να παρατείνω τη γονιμότητα. Ακόμα και αν γινόταν, πόσο θα μπορούσα. Που είπατε προηγουμένως για τη γυναίκα, είναι too late, είναι πάρα πολύ αργά. Δηλαδή, η γυναίκα που θα είναι 45 χρονών προφανώς θα πάει σε δανεικά οάρια. Γιατί υπάρχουν και τα πρότυπα, να μην πω ονόματα, γιατί προφανώς αυτές θα κάνουμε δανεικά οάρια. Δεν μπορεί μια γυναίκα στα 50 να τεκνοποιήσει με δικά της οάρια. Είναι αδύνατο. Να λέμε τις αλήθειες. Παλαιότερα υπήρχε αυτή η πιθανότητα. Παλαιότερα, οι γονείς μας και οι παππούδες μας. Εντάξει. Τώρα πια δεν υπάρχει αυτή. Όχι η πιθανότητα. Η πιθανότητα είναι πάρα πολύ μικρή, κάτω από 5%. Δηλαδή, όταν ανεβαίνουμε πάνω από τα 42 ετών, η πιθανότητα κατεβαίνει κάτω από το 5% να τεκνοποιήσεις, όχι να μείνεις έγκυος. Που σημαίνει τι? Ότι η γονιμότητα της γυναίκας είναι σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο, με καλύτερη να είναι κάπου στα 28 και να φτάνει σε μια ικανοποιητική κατάσταση γύρω στα 35, 36, 37. Υποβοήθηση πώς κάνετε δηλαδή? Σε μια γυναίκα που είναι 50 χρόνια και θέλει να γίνει μητέρα, πώς τις κάνετε? Με δανεικά οάρια. Η διαδικασία πώς γίνεται? Η διαδικασία είναι... Από πού τα παίρνουν τα οάρια, από το σύζυγο? Δότες, υπάρχουν δότες. Δότες. Δότες και δότριες. Υπάρχουν δότριες και υπάρχουν και οι δότες. Δηλαδή, ένα ζευγάρι από τη στιγμή που δεν έχει οάρι. Δύο λεφτά για να μην μπερδευτούμε. Γιατί είμαι αδαής και φαντάζομαι σαν και εμένα υπάρχουν και άλλοι άντρες. Υπάρχει μια περίπτωση που ο άντρας εξακολουθεί να παράγει. Ο άντρας παράγει για μεγάλο. Παράγει. Μέχρι τα 90 παράγει. Η γυναίκα όμως έχει σταματήσει εδώ και καιρό. Δεν έχει. Άρα λοιπόν, για να μπορέσει να γίνει μητέρα, υπάρχουν δύο πιθανότητες, αν το κατάλαβα καλά. Να πάρει του συζύγου της. Τι να πάρει το σύζυγο, πιάνει το σύζυγο. Τα οάρια και να τα βάλει να τα έχει. Δεν έχει οάρια, έχει σπερματοζωάρια μόνο. Αυτό, ναι. Να τα εγχύσει μέσα. Όχι. Αφού δεν έχει δικά τη οάρια. Για να γίνει η σύλληψη, απαιτεί δύο βασικούς παράγοντες: το σπερματοζωάριο, που προφανώς υπάρχει και σε μεγάλη ηλικία στον άντρα, υπάρχουν παράδειγματα. Άρα το πρόβλημα δεν είναι ο άντρας, είναι η γυναίκα. Η γυναίκα είναι, στην ηλικία είναι η γυναίκα. Άρα θα δανειστεί η ίδια η γυναίκα από άλλη γυναίκα. Από άλλη γυναίκα. Από δότρια, θα εμφυτευτούν μέσα. Έτσι, θα γονιμοποιηθούν, αλλά με του συζύγου τη. Ναι, με του συζύγου. Το πρόβλημα με τη γύρανση του άντρα, αν το θέτετε έτσι. Ναι, okay, αυτό προσπαθώ να καταλάβω. Είναι ότι από τη μια η γυναίκα δεν έχει οάριο, καθώς μεγαλώνει. Ο άντρας έχει σπερματοζωάριο, αλλά με την πάροδο του χρόνου υπάρχουν ορισμένα χαρακτηριστικά που αλλοιώνονται. Ας πούμε, για παράδειγμα, η μορφολογία αλλοιώνεται. Με το πέρασμα του χρόνου DNA. Ναι, θα είναι λιγότερα φυσιολογικά. Ήδη το όριο είναι 4%. Η κινητικότητα θα αλλοιωθεί. Με άλλα λόγια, δηλαδή, η ποιότητα του σπέρματος που θα δώσει ο σύζυγος θα είναι χαμηλότερη από αυτή που ο ίδιος ο άντρας
είχε στην ηλικία των 20-25 ετών. Άρα εδώ υπάρχει ένα δεύτερο θέμα. Υπάρχει περίπτωση να έχει από άλλη γυναίκα τη διαδικασία να πάρει και να, για να γίνει αυτή η διαδικασία και να μην φτάνουν ούτε του συζύγου, να είναι κακής ποιότητας. Έτσι. Κακής ποιότητας. Οπότε εκεί χρειάζεσαι και δεύτερο δότη που να προέρχεται από έναν άλλο άντρα. Από τον άντρα. Από τον ναι, μεν θα γίνεις μητέρα με κάποιες πιθανότητες, αλλά από γυναίκα που σου έχει δανείσει το ένα κομμάτι και από έναν άλλο άντρα που σου έχει δανείσει το άλλο κομμάτι. Ναι, συμβαίνει αυτό. Συμβαίνει. Ναι, βέβαια για τον αντρικό παράγοντα υπάρχει και η διαδικασία, τα ξέρεις, της μικρογονιμοποίησης. Ναι, της μικρογονιμοποίησης. Ναι. Εντάξει, αλλά αυτό μιλάμε για καταστάσεις που δεν έχουμε καθόλου σπέρμα. Εντάξει, σε αυτές τις καταστάσεις αζωοσπερμούς και τέτοια. Τι ποσοστά επιτυχίας έχει αυτό? Κανονικά, όσο έχει μια εξωσωματική, δηλαδή γύρω στο 25-30%. 30%. Γενικώς θα ξέρετε ότι τα ποσοστά επιτυχίας πέφτουν όσο πιο ανώριμο είναι το σωματοζωάριο. Δηλαδή, αν πάρουμε ένα σωματοζωάριο το οποίο βρίσκεται στην αρχή της κατασκευής, οι καινούριες τεχνικές, όσο πιο ανώριμο είναι το υλικό, τόσο αλατώνεται. Να ρωτήσω πάλι κάτι αφελές, αλλά θα μου αφήσετε έτσι με το φτωχικό μου μυαλό προσπαθώ. Τι θα σκεφτόταν ο μέσος άντρας, ο μέσος πολίτης να ρωτήσει για να γίνουμε χρήσιμοι? Ας υποθέσουμε ότι ένας άντρας στα 30 του, στα 35 του είναι μια χαρά. Μπορεί να πάρει ένας γιατρός ουσιαστικά το σπέρμα, αν είναι καλής ποιότητας, να το ελέγξει σε σύντομο χρονικό διάστημα, να το καταψύξει και αυτό να χρησιμοποιηθεί αργότερα, μελλοντικά, αν υπάρχει η πιθανότητα να έχουμε πρόβλημα, ώστε να μην χρειαστεί στην ταυτόχρονη διαδικασία να έχεις και από άλλη γυναίκα και από άλλο άντρα, αλλά να έχεις από άλλη γυναίκα αλλά από το δικό σου άντρα που έχει καταψύξει υγιή. Γίνεται. Και στη γυναίκα βεβαίως γίνεται να καταψύξει ο Άριο. Αυτό το πιο δύσκολα καταψυχούμενο κύτταρο ήταν το Άριο. Τώρα με καινούργια τεχνική του vitrification, της ταχείας υαλοποίησης, δηλαδή ταχεία πτώση σε πολύ χαμηλή θερμοκρασία, μπορεί να καταψυχθεί και το Άριο. Αυτό τώρα είναι χρήσιμο. Να το δούμε γιατί. Γιατί υπάρχουν και κάποια ηθικά θέματα τα οποία πρέπει να κουβεντιάσουμε, αλλά για πείτε μου. Κοιτάξτε, η κατάψυξη εφευρέθηκε κατόπιν των πολλών εμβρίων που παράγονταν. Δηλαδή, παλαιότερα τι γινόταν? Παίρναμε πάρα πολλά οάρια, δημιουργούνταν πάρα πολλά έμβρια, δεν μπορούσαμε να τα βάλουμε και τα 15 έμβρια στη γυναίκα. Εντάξει, βάζαμε έναν αριθμό και μένανε κάποια. Οπότε έτσι ήρθε το φαινόμενο της κατάψυξης. Δηλαδή, τα υπόλοιπα μπαίναν στην κατάψυξη. Στη συνέχεια όμως είδαμε ότι η κατάψυξη ωφελούσε και τις γυναίκες και τους άντρες, όπως αναφέρθηκε. Με ποια έννοια? Κυρίως ογκολογικούς ασθενείς. Για παράδειγμα, γυναίκες που είχαν κάποιο καρκίνο οθικών ή άντρες που είχαν καρκίνο των όρχεων, τι κάνανε? Αποθηκεύανε σπέρμα το οποίο θα το χρησιμοποιούσαν όταν θα γινόντουσαν καλά, σε περίπτωση που παντρευόντουσαν και έπρεπε να είχαν κάποιο σπέρμα, γιατί εκείνη τη στιγμή δεν θα το είχαν. Έρχεται και τώρα η απάντηση σε αυτό που λέτε, σε αυτό που ρωτάτε. Βεβαίως και γίνεται αυτό, γιατί υπάρχουν περιπτώσεις, για παράδειγμα, όπου ο άντρας δεν μπορεί να εξπερματώσει λόγω φόβου, λόγω άγχους τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Οπότε τον βάζουμε και εξπερματώνει κάποια στιγμή που έχει καλύτερη διάθεση, το αποθηκεύουμε, το καταψύχουμε και όταν έρχεται η ώρα το χρησιμοποιούμε. Αυτό είναι πάρα πολύ εύκολο. Πόσο διαρκεί αυτό? Η κατάψυξη εννοείται. Όχι, όχι, πόσο η διαδικασία. Η διαδικασία για να είναι η ποιότητα του σπέρματος να είναι εξαιρετική. Πόσο από την ώρα που το λαμβάνεις μέχρι που καταρχήν ποιος το ελέγχει ότι είναι σε εξαιρετική ποιότητα? Εμείς το ελέγχουμε, κάνουμε ένα σπερμοδιάγραμμα δηλαδή. Εμείς το ελέγχουμε. Το ελέγχετε το εκείνη τη στιγμή, εκείνη τη στιγμή το καταψύχετε. Και πόσο διαρκεί αυτό, πόσα χρόνια μπορεί να διαρκεί? Πάρα πολλά. Βέβαια η ποιότητά του μειώνεται με τα χρόνια κατάψυξης. Έχει βρεθεί μετά από 10. Δηλαδή στα 5 χρόνια είναι οκ. Δεν έχει καμία αλλίωση? Αλλίωση υπάρχει. Όσο πιο καλό είναι το σπέρμα, τόσο μικρότερη αλλίωση έχει στην κατάψυξη. Όσο πιο κακό είναι το σπέρμα που καταψύχουμε, τόσο μεγαλύτερη είναι. Αυτό σημαίνει και στη γυναίκα? Στη γυναίκα το κακό με τη γυναίκα στην κατάψυξη ότι το άριο είναι ένα κύτταρο. Ενώ το σπερματοζωάριο που καταψύχουμε είναι εκατομμύρια. Ναι. Οπότε και να χάσεις μερικά εκατομμύρια δεν έγινε και τίποτα. Ενώ στο άριο είναι ένα. Και πρέπει να το φυλάξουμε διακόριο οφθαλμού. Και η ποιότητά του? Και η ποιότητά του δεν αλλοιώνεται, ακόμα και αυτό που ανέφερε ο κύριος Βενέτης, με την κατάψυξη, με το vitrification, αλλά εννοείται πως αυτό θα
Έχει κάποιο χρονικό περιθώριο, δηλαδή δεν μπορείς να το καταψύξεις 25 χρόνια. Καλύτερα να καταψύξεις έμβρια παρά να καταψύξεις οάρια. Εντάξει, αλλά εντάξει, αυτό που γίνεται σήμερα, και ήθελα έτσι να το κουβεντιάσουμε, είναι το εξής, ότι καταψύχουμε οάρια, είναι το λεγόμενο social freezing. Δηλαδή οι γυναίκες, επειδή δεν έχουν βρει ακόμα τον κατάλληλο σύντροφο για επαγγελματικούς λόγους κτλ., που αναφέραμε λίγο πιο πριν, καταφεύγουν στην κατάψυξη των οαρίων σε μικρή ηλικία ή και σε μεγαλύτερη ηλικία, τα οποία θα τα χρησιμοποιήσουν μελλοντικά όταν θα βρεθεί ο σύζυγος ή όταν θα βρεθεί ή αν δεν βρεθεί να χρησιμοποιήσουν κάποιο σπερμαδότη για να τεκνοποιήσουν, για να καταφέρουν να τεκνοποιήσουν. Αυτό είναι το λεγόμενο social freezing, το οποίο βεβαίως έχει κάποιες προεκτάσεις οι οποίες θα πρέπει να συζητηθούν, και είναι η εξής, ότι εάν καταψύξεις σε μεγάλη ηλικία, ο αριθμός που μπορείς να καταψύξεις οάρια δεν είναι μεγάλος, γιατί μια μεγάλης αναπαραγωγικής ηλικίας γυναίκας δεν μπορεί να παράγει πολλά οάρια, και για να πετύχει σήμερα μια εξωσωματική κατόπιν κατάψυξη οάριων θα πρέπει να πάρει τουλάχιστον 25 οάρια. Σε μια γυναίκα η οποία είναι 45 ετών, δεν μπορεί να πάρει εύκολα 25 οάρια. Σχεδόν αδύνατο. Έτσι, σχεδόν αδύνατο. Άρα, είναι μικρές. Αν θες να κάνεις preservation of fertility, που έτσι λέγεται, πρέπει να ξεκινήσεις νωρίς. Από την άλλη πλευρά, η λύση για τους ογκολογικούς ασθενείς, είτε αντρός είτε γυναικός, εντάξει, έχει να κάνει για να σώσεις τη γονιμότητα, οπόμενος καταφεύγεις στην κατάψυξη. Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι. Διαβάζω ότι καταστρέφονται έμβρια, γιατί δεν είναι δυνατόν να αποθηκεύονται ένα, έτσι. Εδώ υπάρχει μια ηθική διάσταση. Έχεις το ηθικό πλεονέκτημα να καταστρέφεις έμβρια? Καταρχήν αυτό. Είναι ένα μεγάλο θέμα. Εγώ με προβληματίζει. Δηλαδή, σου δίνει τη δυνατότητα η πολιτεία, ο νόμος και κατά κύριο λόγο η προσωπική σου ηθική να κάνεις καταστροφή, ας πούμε, εμβρίων? Εντάξει, το θέμα είναι πολυδιάστατο. Τι γίνεται ακριβώς? Όταν καταψύχονται, όταν μια γυναίκα κάνει μια προσπάθεια και καταψύχονται έμβρια, όχι γαμέτες, εδώ δεν μιλάμε έμβρια, μιλάμε έμβρια. Έμβρια τώρα πια, εντάξει, δηλαδή και του συζύγου, γιατί υπάρχουν νομικά θέματα εκεί πέρα, δηλώνουν, υπογράφουν τα ζευγάρια για τρεις επιλογές. Η καταστροφή, η δωρεά για ερευνητικούς σκοπούς και η δωρεά σε ένα τρίτο ζευγάρι. Τα περισσότερα ζευγάρια επιλέγουν την καταστροφή. Όταν όμως έρθει η ώρα και... Γιατί δεν επιλέγουν για επιστημονικούς λόγους? Για ερευνητικούς. Για ερευνητικούς λόγους. Εντάξει, ο καθένας... Δηλαδή, εντάξει, περισσότερα... δεν θέλω να το δώσω κάπου αλλού, αλλά για να βοηθήσω την επιστήμη το δίνω. Τα περισσότερα ζευγάρια, πάντως στατιστικά, δείχνουν ότι επιλέγουν την καταστροφή. Και αυτό δεν υπάρχει. Δεν μπορούμε να μπούμε στην... Δεν υπάρχει ηθικό θέμα σε αυτό τώρα, σε αυτή την απόφαση. Τώρα περιμένετε. Η καταστροφή τώρα, φυσικά και υπάρχει, αλλά πολύ πιθανόν τα περισσότερα ζευγάρια που δηλώνουν αυτή την επιλογή, εντάξει, μπορεί να πιστεύουν ότι η ζωή εντός εισαγωγικών δεν ξεκινάει από τη γονιμοποίηση, ξεκινάει αργότερα. Όμως το θέμα δεν είναι εκεί πέρα. Το θέμα είναι ότι αυτά τα ζευγάρια, όταν τους δοθεί το σύμφωνο να καταστρέψουν τα εμβρία τους, δεν το κάνουν. Άρα μπαίνουν σε αυτό το ηθικό δίλημα, γιατί να τα καταστρέψουν. Εκεί είναι η ηθική διάσταση. Δηλαδή, τα περισσότερα ζευγάρια, παρόλο που δηλώνουν ότι τα περισσευούμενα έμβρια σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιηθούν να καταστραφούν, όταν έρχεται η ώρα να υπογράψουν ένα πρωτόκολλο καταστροφής, δεν το κάνουν. Και τι γίνεται? Και έτσι έχουμε την συσσόρευση πια των εμβρίων. Λύσεις. Λύσεις υπάρχουν, εντάξει, πάντα υπάρχουν λύσεις. Σε αυτή την περίπτωση, εγώ θα έλεγα ότι μια υπιότερη διέγερση, δηλαδή των οθικών, θα σας πει και ο κύριος Βενέτης, συνήθως τα ζευγάρια και οι γιατροί καταφεύγουν σε επιθετικές διέγερσεις που έχει σαν αποτέλεσμα την παραγωγή μεγάλου αριθμού αρίων. Η παραγωγή μεγάλου αριθμού αρίων εγγυάται το καλύτερο αποτέλεσμα, το θετικό αποτέλεσμα. Παρόλα αυτά... Αυτό γίνεται φαρμακευτικά. Ναι, πάντοτε. Φαρμακευτική διέγερση των οθικών γίνεται φαρμακευτικά. Και, επομένως, η ποιότητα είναι η ίδια. Η ποιότητα είναι εξίσου καλή, και υπάρχουν μελέτες που λένε ότι θα πρέπει να υπάρχει ένας αριθμός 15 οαρίων για να πετύχεις κύηση. Από εκεί και πέρα, από τα 15 οάρια που θα πάρουμε, δεν μπορούμε, όπως είπαμε, να μεταφέρουμε και τα 15. Ένας μεγάλος αριθμός αποθηκεύεται. Εάν η γυναίκα αυτή μείνει έγκυος, καταφέρει και τεκνοποιήσει, τα υπόλοιπα 12
παραμένουν στην κατάψυξη. Και τι θα η λύση σε αυτή την περίπτωση είναι η ποιότητα διέργεια. Δηλαδή, θα πρέπει να έχουμε μια ποιότητα διέργεια που καταλήγει σε μικρότερο αριθμό αριών. Ώστε να χρησιμοποιείτε τα περισσευούμενα. Όχι, για να γονιμοποιηθούν λιγότερα. Αν για παράδειγμα μια ήπια διέργεια καταλήγει σε 7 οάρια, θα γονιμοποιηθούν τα 5, θα μεταφέρουμε τα 2-3. Ο αριθμός που αποθηκεύονται είναι σίγουρα μικρότερος από τα 12 που είπαμε λίγο πιο πριν. Η ουσία είναι, θα πάρετε εσείς την απόφαση να τα καταστρέψετε αυτά τα. Εμείς δεν μπορούμε να πάρουμε τέτοια απόφαση. Είναι απόφαση του ζευγαριού. Ναι, και τι θα γίνει, δηλαδή θα αποθηκεύονται αυτά εκατομμύρια χωρίς να τα αναζητεί κανείς. Και αυτό δεν έχει και ένα θέμα κόστους, ένα θέμα φακέλων, ένα θέμα πρωτοκόλων που πρέπει να ακολουθούνται. Δηλαδή αυτή τη διαδικασία ποιος την ακολουθεί, ποιος είναι υπεύθυνος. Δηλαδή ποιος παίρνει τελικά την απόφαση μετά το ζευγάρι. Το ζευγάρι λέει όχι. Και μένουν στην κατάψυξη. Για πόσο καιρό, για πόσα χρόνια. Και ποιος παίρνει την απόφαση για την μετά από κάποια χρόνια πλήρης καταστροφής. Στις ιδιωτικές κλινικές πάντα υπάρχει ένα κόστος, δηλαδή το οποίο εντάξει είναι ένα μικρό ποσό για την διατήρησή τους, για τη συντήρησή τους, για την κρυοσυντήρησή τους κάθε χρόνο. Εντάξει, δεν είναι το θέμα του κόστος, είναι το θέμα της συγκέντρωσης. Η συγκέντρωση, ο μόνος τρόπος για να μπορέσει να μειωθεί είναι αυτή η χαμηλότερη διέγερση. Δεν υπάρχει άλλος. Μάλιστα. Υπάρχουν νομικά ζητήματα στην υποβοήθηση και στην αναπαραγωγή. Πάντα υπάρχουν. Για παράδειγμα, παλαιότερα δεν υπήρχε όριο στον αριθμό των εμβρίων των οποίων θα μεταφέρονται, γι' αυτό και καταλήγαμε σε πολύδιμες κυλήσεις. Εντάξει, με την νομοθεσία του 15-16, εντάξει, βλέπουμε ότι μειώθηκε, οριοθετήθηκε ο αριθμός των εμβρίων που μπορούμε να μεταφέρουμε σε μια γυναίκα ανάλογα με την ηλικία της και ανάλογα με τις προσπάθειές της. Αυτά είναι σοβαρά νομικά, τα οποία λέει και υπάρχουν και άλλα νομικά, όπως για την προεμβρυκτική διάγνωση, δηλαδή για την διάγνωση του εμβρίου σε χρωμοσωμικό επίπεδο. Πάνε, υπάρχουν είναι, πάρα πολλά, ναι, υπάρχουν πάρα πολλά τα οποία. Εσείς νομίζω, καλύπτεστε. Νομίζω πως το θέμα της υπογονιμότητας είναι πολυδιάστατο και επειδή περιλαμβάνει ιατρικές πράξεις, δεν θα καλυφθούμε σχεδόν ποτέ. Θα υπάρχουν πάντα καινούργια θέματα που θα προκύπτουν. Δεν μπορεί κάποιος να κινηθεί εναντίον σας. Βεβαίως. Μάλιστα. Ναι. Δεν μου λέτε γιατί είναι τόσο υψηλό το κόστος. Αυτό παράγεται επειδή παράγεται από τον ιδιωτικό τομέα, γιατί δεν υπάρχουν δημόσιες δομές ή υπάρχει μεγάλη αναμονή. Γιατί είναι τόσο μεγάλο το κόστος. Και ένα θέμα το οποίο με απασχολεί είναι γιατί, και το είπα από την αρχή, γιατί θα πρέπει τα ζευγάρια να τρέχουν Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λονδίνο, Βέρνη, Βιέννη να κάνουν τέτοιου είδους εξειδικευμένες πράξεις και να μην μπορούν με έναν καθηγητή όπως είστε εσείς, με τη συνδρομή κάποιων ειδικών γιατρών, με ευθυρών, ουρολόγων κλπ. Να γίνεται στο νοσοκομείο του Βόλου, να γίνεται σε μια ιδιωτική κλινική του Βόλου. Γιατί θα πρέπει δηλαδή, απαιτείται τεράστιο όγκο κεφαλαίου, δεν γίνεται γρήγορα απόσβεση, διότι εγώ από έναν μάνατζερ ιατρικών θεμάτων που ήταν χρόνια στο Διαβαλκανικό, και θα αναφέρω και το όνομά του, Γιάννης Κοκολινάκης λέγεται, θεωρείται από τους καλούς στο είδος του, μου είπε ότι είναι ένα κομμάτι το οποίο παράγει εξαιρετική κερδοφορία όσοι ασχοληθούν με την εξουσιογματική. Μόνο που γίνεται με συγκεκριμένους τρόπους, με αποτέλεσμα να γίνεται αυτή η πάσα της πάσας στους καθηγητές που έχουν εκεί, που έχουν εκεί. Ρωτάω λοιπόν κύριε καθηγητά, πόσο δύσκολο είναι αυτό να γίνει στην ελληνική περιφέρεια για τη Θεσσαλία, ας πούμε, να γίνει στο Βόλο, να γίνει στη Λάρισα. Πόσο δύσκολο είναι. Δεν νομίζω ότι είναι δύσκολο, τότε ούτε σε δημόσια δομή. Νομίζω περισσότερο έχει να κάνει με την θέληση και με τη διάθεση. Τόσα χρόνια γιατί δεν γίνεται. Αφού υπάρχει τόσο σημαντικό ποσοστό περιθωρίου κέρδους, γιατί δεν επενδύει κανείς αυτό το κομμάτι. Δεν μπορώ να το ξέρω. Μιλάμε για χιλιάδες ευρώ που δίνουν τα ζευγάρια κάθε φορά για να μπορέσουν. Λοιπόν, έρχεται ένα συγγενικό μου κρόπος σε εσάς. Κάνετε προσπάθεια. Μετά αρχίζει και λέει, α, πρέπει να πάμε σε ένα εξειδικευμένο εργαστήριο που είναι στην Αθήνα ή που είναι στο Λονδίνο. Κάτσε ρε παιδί μου. Εάν οι πιθανότητες επιτυχίας εδράζονται στη γνώση του καθηγητού όπως είστε εσείς και των ειδικών γιατρών όπως είναι και ο καθηγητής ή όπως είναι ο χειρούργος ο Χρήστος, τότε γιατί δεν έχει δημιουργηθεί μια δομή στη Θεσσαλία, στο Βόλο, στη Λάρισα, για ποιο λόγο, ποια είναι η αιτία κατά την άποψή σας.
Δεν μπορώ να γνωρίζω την αιτία. Νομίζω πως το θέμα είναι καθαρά θέμα διάθεσης. Νομίζω πως θα υπάρξουν στο μέλλον κάποιες τέτοιες δομές και στο νόμο Μαγνησίας, τα οποία θα βοηθήσουν τα ζευγάρια. Προφανώς κάτι ξέρετε. Όχι, δεν ξέρω κάτι. Για θέλω να λέτε να προφανώς θα γίνει κάτι, έχετε υπάρξει. Προφανώς θέλω να πιστεύω ότι θα γίνει, γιατί όπως ακριβώς είπατε, υπάρχει και η υποδομή, υπάρχουν δηλαδή οι δομές, υπάρχουν η τεχνογνωσία, υπάρχουν οι καθηγητές, υπάρχουν οι γιατροί, υπάρχουν οι γυναικολόγοι, υπάρχουν οι ουρολόγοι, οι οποίοι μπορούν να το στηρίξουν αυτό. Ναι, γιατί δεν έχει γίνει λόγω μέχρι τώρα. Αυτό δεν το. Αυτό μπορεί να γίνει σε δημόσια δομή. Δηλαδή να πούμε σε δημόσια δομή, αυτή τη στιγμή, αυτή τη στιγμή υπάρχει στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας, όπου και εγώ εκεί πέρα είμαι καθηγητής, υπάρχει στην Αθήνα, υπάρχει στην Αλεξανδρούπολη, υπάρχει στη Θεσσαλονίκη, στα Γιάννα και στην Κρήτη. Όπου υπάρχει πανεπιστήμιο δηλαδή. Βέβαια. Δεν μπορούν να υπάρξουν περισσότερες δομές. Δυστυχώς η εξωσωματική σαν δομή έχει καλύπτεται περισσότερο από ιδιωτικούς φορείς, από ιδιωτικές. Να ρωτήσω, γιατί δεν επενδύεται σε αυτό το τομέα. Γενικότερα είναι πολύ ακριβό το κόστος τόσο όσον αφορά την εργαστηριακή διερεύνηση, όσο και την στήριξη. Από την άλλη, νομίζω ότι είναι θέμα χρόνου. Θέμα χρόνου να δημιουργηθούν οι κατάλληλες ομάδες, γιατί η γνώση διαχέεται και για να είμαι ειλικρινής, δεν θα μου έκανε εντύπωση να δημιουργούνταν μια ομάδα, χωρίς να ξέρω κάτι όμως, έτσι. Ναι, θέλω να πω. Και εγώ λίγο. Ναι. Καταρχήν να διευκρινίσω ότι δεν είμαι γυναικολόγος αναπαραγωγής. Έτσι. Εντάξει, άσχετο. Ναι, εγώ πιστεύω ότι μέχρι τώρα δεν έγινε κάποιο κέντρο εδώ στην περιοχή μας, όχι γιατί λείπουν οι επιστήμονες, αλλά γιατί λείπει ο αριθμός κύκλων διέγερσης και εξωσωματικής γονιμοποίησης που θα μπορούσαν να στηρίξουν οικονομικά αυτό το κέντρο. Δηλαδή ένα κέντρο που θα γίνει στην περιφέρεια εκτός Θεσσαλονίκης Αθηνών θα πρέπει να στηριχτεί από μια μεγάλη περιοχή, να είναι ακόμα πιο εξωστρεφές και να απευθυνθεί στο εξωτερικό. Εδώ θα σας διορθώσω ότι δεν χρειάζεται να πάω στο Λονδίνο, γιατί οι Έλληνες είναι πολύ καλύτεροι στο θέμα της υπογονιμότητας από όλους τους συναδέλφους του εξωτερικού, ίσως γιατί το νομικό πλαίσιο μέχρι τώρα ήταν πιο χαλαρό εδώ στην Ελλάδα. Έχει αρκετό κέρδος αυτή η υποειδικότητα της. Ναι, θα αναφερθώ στο. Δηλαδή, για να επιβιώσει ένα κέντρο εξωσωματικής υψηλών προδιαγραφών, όπως σίγουρα θα μπορούσε να στηρίξει ο κύριος Ανιφαντής, που είναι εξειδικευμένος εμβριολόγος, στο πλαίσιο της εμβριολογίας. Δηλαδή, θα πρέπει να υπάρχει εξειδικευμένος γιατρός αναπαραγωγής, ίσως εξειδικευμένος ουρολόγος αναπαραγωγής, αλλά το βασικότερο είναι να υπάρχει και το κοινό. Δηλαδή, δύο λεφτάκια. Δεν φτάνει ο πληθυσμός της Μαγνησίας. Δηλαδή, όχι, 700.000 είναι ο πληθυσμός της Θεσσαλίας. Είναι αδύνατον να στηρίξει, να μην μπορείς να στηρίξεις ένα τέτοιο είδους κέντρο με πελατολόγιο που αλλά δεν είναι μόνο ο Βόλος. Υπάρχει ήδη ένα κέντρο, όπως σας είπε ο κύριος Ανιφαντής, στη Λάρισα, δημόσιο, πανεπιστημιακό. Ναι. Υπάρχουν δύο ή τρία ιδιωτικά. Υπάρχουν. Αν δεν κάνω λάθος. Υπάρχουν. Ένα υπάρχει στη Λάρισα. Ένα ιδιωτικό. Και ένα είναι το Γενάστα, έτσι δεν είναι. Δεν λειτουργεί ακόμα. Ναι. Και υπάρχει και η Θεσσαλονίκη που είναι σε απόσταση αναπνοής και πολλοί για λόγους ταμπού. Μην ξεχνάτε ότι υπάρχουν όχι θέμα... κίνδρομο, όλες φυγόκυντρες. Ναι, ναι. Το θέμα όμως του κόστου. Εγώ πιστεύω πάρα πολύ στην εξωσωματική ως ιατρικός τουρισμός. Γιατί η Ελλάδα έχει και το καλό όνομα σε αυτόν τον τομέα. Εμείς έχουμε και το αεροδρόμιο, θα μπορούσε να αξιοποιηθεί δηλαδή επενδυτικά και να γίνει μια. Εγώ πάντοτε πιστεύω ότι μπορούμε όχι μόνο στον τομέα της υπογονιμότητας να έχουμε ιατρικό τουρισμό σε πολλές υποειδικότητες. Δηλαδή δεν μπορεί να συντηρηθεί. Εγώ πιστεύω ότι μπορεί να συντηρηθεί ένα τέτοιο, τουλάχιστον στη Μαγνησία και για τον ιατρικό τουρισμό που ανέφερε ο κύριος Βενέτης. Γιατί αν υποθέσουμε πως ο πληθυσμός της Θεσσαλίας είναι 800.000, 800.000 και αν συμπεριλάβουμε και τη Στερεά Ελλάδα, τη Λαμία, τη Λαμία, εντάξει, και τα νησιά και τα λοιπά, φτάνουμε παραπάνω από 800.000. Αν φανταστούμε ότι, στατιστικά πάντα μιλάω, εντάξει, δεν έχω κάποιες ιδιαίτερες γνώσεις, ότι το ποσοστό των αναπαραγωγικών ζευγαριών που είναι υπογόνιμα είναι γύρω στο 20%, εντάξει, από τις 800.000, από
τις 800.000 φτάνουμε στους 8.000, γιατί δεν είναι όλοι υπογόνιμοι και ένα 20% είναι υπογόνιμο. Δηλαδή μιλάμε για κάπου 1.000 ζευγάρια το χρόνο στη Θεσσαλία να υπάρχουν σε βαθμό να είναι υπογόνιμα. Ναι. Δεν μου λέτε κύριε καθηγητά, από τα 1.000 πόσα αντιμετωπίζει το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας? Το Πανεπιστημιακό αντιμετωπίζει κάπου στα 400 περιστατικά. Άρα λοιπόν 600 αναζητούν την τύχη τους αλλού. Όχι μόνο αυτό, αλλά εάν φανταστούμε και το πάμε αναλογικά, δηλαδή κάθε νομός είναι εισάξια στην συνεισφορά της σε αυτών των 800 ατόμων, των 1.000 ατόμων, η Μαγνησία έχει ένα αριθμό 250 ατόμων. Κοιτάξτε, έχουμε 225.000 κατοίκους. Η Λάρισα έχει 320, έτσι, 300. Είναι το μεγαλύτερο πελατολόγιο. Εγώ αναρωτιέμαι, αυτά, καταρχήν, Θανάση, επειδή τα ξέρεις, αυτά επιδοτούνται στον αναπτυξιακό νόμο? Δεν γνωρίζω αυτό. Δεν το ξέρετε. Είναι γενικώς τόσο μεγάλο. Οι κλινικές δεν επιδοτούνται. Ναι. Είναι τόσο μεγάλο το κόστος όπου ένα ιδιωτικό φάρμακο, μια ιδιωτική, εσείς που έχετε το κέντρο αποκατάστασης, παλιά είχατε κλινική. Είναι, η αποκατάσταση δεν έχει σχέση με άλλο, το άλλο λέω, ενώ επενδυτικά, επειδή είστε και επενδυτής στον χώρο της υγείας, είναι σημαντικό αυτό. Επενδυτικά αυτό δεν μπορεί να στηριχθεί. Όταν ξεκινάς κάτι καινούργιο και πας σύμφωνα με τα καινούργια τελευταία κομμάτια της επιστήμης, σίγουρα απαιτούνται πολύ μεγάλες επενδύσεις. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό το πράγμα θα είναι βιώσιμο. Ναι, ναι. Δηλαδή αυτοί που κάνανε στη Λάρισα αυτό το κέντρο που είπατε, επιβιώνει? Δεν ξέρω τα οικονομικά του, πάντως δεν είναι ιδιαίτερα ανθυρό. Για ποιο λόγο, μήπως δεν έχει δικούς επιστήμονες, δεν έχει δικούς συνεργάτες, τι συμβαίνει? Όχι, δεν είναι, είναι υψηλού επίπεδου. Πιστεύω ότι η προσέλευση δεν είναι αυτή, γιατί υπάρχουν, όπως αναφέρθηκε, φυγόκεντρες δυνάμεις. Εμείς πρέπει να δημιουργήσουμε κεντρομόλες. Ένας είναι ο ιατρικός τουρισμός, γιατί έχουμε το αεροδρόμιο που πρέπει να το εκμεταλλευτούμε. Έχουμε το ωραίο φυσικό περιβάλλον που κάποιος μπορεί να έρχεται να κάνει μαζί με τις διακοπές του και την εξωσωματική γονιμοποίηση. Πιστεύω ότι αυτοί είναι οι κύριοι λόγοι που θα οδηγήσουν ένα κέντρο στο να μπορέσει να αναπτυχθεί εδώ στη Μαγνησία και φυσικά η ποιότητα κάποιων ανθρώπων που επιλέγουν να ζήσουν, η ποιότητα της στον επιστημονικό τομέα. Το πρώτο πράγμα που παίζει ρόλο κατά την άποψη, ταπεινή, υποκειμενικό βέβαια είναι, παίζει ρόλο η ποιότητα των ειδικών επιστημόνων που θα ασχοληθούν με το θέμα. Ναι, αν έχεις ένα καθηγητή μοναδικό στη Θεσσαλία εμβριολόγο, αν έχεις καθηγητή ουρολογίας, αν έχεις έναν εξειδικευμένο στο θέμα της εξωματικής γυναικολόγου και έχουν κατά το κοινό λεγόμενα εξαιρετικό όνομα στην αγορά, δεν βλέπω το λόγο αυτός ο κύκλος των ειδικών επιστημόνων να μην μπορεί να στηρίξει ένα πελατολόγιο τόσο σημαντικό. Εδώ δεν ξέρω, ίσως ο κ. Νιφαντής μας πει πόσοι κύκλοι χρειάζονται για να είναι βιώσιμο ένα κέντρο και να αποφέρει και μια κερδοφορία, ώστε να μπορούν και αυτοί να ζουν άνετα, έτσι, γιατί θα επενδύσουν με σκοπό και την άνετη διαβίωση. Εντάξει, δεν είμαι ειδικός ούτε οικονομολόγος, αλλά νομίζω πως ένα κέντρο με 100 κύκλους το χρόνο, 100 ζευγάρια δηλαδή το χρόνο, είναι αρκετά βιώσιμο. Κερδοφόρο. Αρκετά βιώσιμο. 100 και εμείς έχουμε 200. Εμείς έχουμε κάπου εκεί, ναι. Πάντως το θέμα είναι ότι εγώ όταν πήγα στα Γιάννενα, ναι, μεν έχω τους δικούς μας ασθενείς που έχω πάνω στα Γιάννενα όσον αφορά την γονιμότητα και τις επεμβάσεις, αλλά βρήκα και ασθενείς από το Βόλο. Μάλιστα. Στο... Έχουμε μια διάχυση. Ναι, δηλαδή. Μετά την ορκομοσία μου, το πρώτο χειρουργείο που μπήκα ήταν ασθενής από τη Σκόπελο. Άρα έχει διάχυση. Ναι. Είναι γεγονός ότι οι ασθενείς πλέον ταξιδεύουν σε όλη την Ελλάδα και προσπαθούν να βρουν τον καλύτερο. Το πρόβλημα είναι ότι πολλά ζευγάρια δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα και εξαναγκάζονται ουσιαστικά. Εκεί είναι σοβαρότατο το πρόβλημα. Εκεί θα συμφωνήσει μαζί μου και ο κύριος Νιφαντής ότι όταν μιλάμε για, πέρα από το σπερμοδιάγραμμα, έχουμε ένα παθολογικό. Δεν συλλογογραφούνται αυτά. Έχουμε ένα παθολογικό σπερμοδιάγραμμα. Καταρχήν, το πρόβλημα με το σπερμοδιάγραμμα είναι να βρεις το κατάλληλο εργαστήριο. Και όταν ο ΕΟΠΗ αποζημιώνει το μικροβιολογικό εργαστήριο με 5 και 10 ευρώ και πας στο κατάλληλο ειδικό εργαστήριο, το οποίο έχει και την υποδομή και τα μηχανήματα, δεν πρόκειται να σου κάνει το σπερμοδιάγραμμα με 5 ευρώ.
Ναι, θέλω να πω τώρα, ο ΕΟΠΗ αυτά όλα δεν μπορεί να τα εντάξει, τα συνταγογραφήσει, δηλαδή. Δεν εντάσσονται. Γιατί η εξωσωματική δεν μπορεί να εντάξει. Ένα DFI, δηλαδή για την DNA Fragmentation Index, ένα οξυδοτικό στρες, όλα αυτά δεν αποζημιώνονται. Ένας καριότυπος ή μικροελλείψεις που ζητάμε, ή ας πούμε και την κυστική ίνωση, εξαρτάται πόσο θα είσαι λεπτομερής. Αυτά καλύπτονται ελάχιστα από τα. Άρα καλούνται να βάλουν το χέρι στην τσέπη. Ναι, και το πρόβλημα λοιπόν το μεγάλο. Η σωματική γονιμοποίηση είναι πολύ ακριβό σπορ, γι' αυτό και βλέπετε μερικούς που ναι, μεν θέλουν να κάνουν, μερικά ζευγάρια που θέλουν να κάνουν εξωματική γονιμοποίηση, αλλά το αναβάλουν για οικονομικούς λόγους. Ή το εγκαταλείπουν τελείως. Το εγκαταλείπουν δεν θα το έλεγα αυτό, αλλά σίγουρα το αναβάλουν. Και όταν το αναβάλουν θα το πληρώσουν ακόμα ακριβότερα. Είναι γεγονό. Ναι, Μαρία, πάρε. Αλλά όταν, ας πούμε, για παράδειγμα, μιλάμε για εξετάσεις που δεν γίνονται ποτέ. Ναι, είναι γεγονός ότι είναι ακριβές αυτές οι εξετάσεις. Εκείνο που δεν μπορώ να καταλάβω είναι η επίσημη πολιτεία, έτσι, βλέποντας το πρόβλημα, γιατί δεν επιχορηγεί, ειδικά σε ζευγάρια που αποδεδειγμένα έχουν χαμηλά εισοδηματικά κριτήρια. Δηλαδή, όταν κάνει φορολογική, αυτό είναι το επιδοτεί, νομίζω, για τρεις προσπάθειες. Δεν είναι κακή η νομοθεσία εδώ στην Ελλάδα όσον αφορά την εξωσωματική. Είναι σχετικά πιο χαλαρό το πλαίσιο. Δηλαδή, καλύπτει δηλαδή τη σύμπρουση που άρα καλύπτεται. Ναι, ένα ιδιωτικό καλύπτεται, έτσι. Ναι. Σε αυτούς τους 100 κύκλους που λέμε. Ναι, παίρνει. Καλύπτεται. Τα φάρμακα. Όχι την προσπάθεια. Μην ξεχνάτε ότι τα φάρμακα ξεκινούν από 3.000 έως 3.500 ευρώ. Τα φάρμακα. Η αμοιβή. Κύριε Λουκά, φτάσαμε. Η αμοιβή, εξαρτάται. Ναι. Δεν εξαρτάται το κέντρο. Φτάνει από 2 μέχρι και 4.000 ευρώ. Και τα καλύπτει ο ΕΟΠΗ αυτά. Όχι. Τα φάρμακα μόνο. Άρα μόνο τα φάρμακα. Τα φάρμακα είναι πανάκριβα. Το εσωτερικό δεν καλύπτονται ούτε αυτά. Ναι, την αμοιβή δεν την καλύπτει. 4-5 χιλιάρικα, ας πούμε. Όχι. Φτάσαμε στο σημείο να ταξιδεύουν ζευγάρια σε γειτονικές χώρες της Ελλάδος να αγοράσουν φάρμακα. Αλλά για εξωματική συνήθως έρχονται εδώ. Πολλούνται. Παίρνουν φάρμακα, παράδειγμα, τους χάρη από τη Σλοβακία και έρχονται και κάνουν εδώ. Ή παίρνουν φάρμακα από τη Βουλγαρία και παίρνουν. Νομίζω είχε δημιουργηθεί και μια υπόθεση από Τουρκία. Γενικώς υπάρχει αρκετή. Πρέπει να υπάρχει αρκετός προβληματισμός. Δηλαδή να οριοθετηθούν καλά τα πράγματα. Εμείς σαν ουρολόγοι αυτό που συστήνουμε πάντα είναι ότι είναι ένα σοβαρό πρόβλημα. Καλό είναι το ζευγάρι αντί να μπαίνει σε ατέρμονες κύκλους εξωσωματικής να έχουμε τον άντρα καλά ελεγμένο και έτοιμο όσο το δυνατόν. Σωστά. Καλύτερα ποιοτικό γενετικό υλικό. Και προς αυτό το κομμάτι κινείται και η Ευρωπαϊκή Ουρολογική Εταιρεία. Εμείς στην Ευρωπαϊκή Ουρολογική Εταιρεία για φέτος, για πρώτη φορά το 2022, μπήκαν στα guidelines, στα επίσημα, η ηλικία της γυναίκας. Ότι πρέπει να. Σε συνδυασμό. Σε συνδυασμό, ναι. Μάλιστα. Είναι η πρώτη φορά που μπαίνει. Ήμασταν λίγο πιο άνετοι, αλλά. Εντάξει, έχουμε και αρκετά προβλήματα συνεργασίας, γιατί μερικές φορές. Στην πράξη τι έχουμε? Έχουμε ένα ζευγάρι που είναι απέναντί μας, έχει κλείσει ραντεβού και μας λέει ότι έκλεισα ένα ραντεβού για εξωματική γονιμοποίηση στις 20 του μηνός. Μπορείτε να μου υπογράψετε αυτό το χαρτί, κύριε Ζαχαρίου? Α, μάλιστα, σε αυτό το επίπεδο. Σε αυτό το επίπεδο. Και τους κοιτάς και λες, παιδιά, ψάξετε μάλιστα ποτέ το σπέρμα? Είναι δυνατόν να μην ελέγχετε το σπέρμα για να εξασφαλίσετε ένα καλύτερο, ένα καλύτερο αποτέλεσμα εξωσωματικής? Για να δούμε τώρα. Έχω καλέσει και το βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον Κώστα του Μαραβέγια, για να δούμε ποια είναι η επίσημη πολιτική, η κυβερνητική, στο χώρο της υγείας, στο θέμα της εξωσωματικής. Γιατί και ποιες οι δυνατότητες να δημιουργηθούν κέντρα ώστε να μην ταξιδεύουν οι πολίτες της Μαγνησίας, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, εξωτερικό. Και τρίτον, αν τελικά αυτή η επιστημονική επάρκεια που υπάρχει με κάποιο τρόπο μπορεί να επιδοτηθεί, διότι άκουσα ότι τα φάρμακα ναι μεν για τρεις κύκλους πληρώνονται από τον ΕΟΠΗ, δεν πληρώνεται κάθε αυτού η ιατρική πράξη που είναι πολύ σημαντική. Πάντως στο εξωτερικό, να σας διορθώσω, δεν χρειάζεται να ταξιδέψουν. Ίσως θα πρέπει. Το κάνανε όμως. Όχι, για εξωσωματική δεν νομίζω το κάνουν. Ίσως εκεί που θα πρέπει να δημιουργηθεί υπάρχει κενό είναι στην τράπεζα σπέρματος, που να είναι επιστοποιημένη. Δεν γνωρίζω, ο κύριος Ανιφαντής θα ξέρει καλύτερα. Όπως και στην τράπεζα των οαρίων,
Και εκεί γίνονται προσπάθειες, δεν το ξέρω καλά το νομικό καθεστώς. Καλή, να μας τα πει ο κύριος. Αν είμαστε έτοιμοι, και Μαρία... Και τα περισσότερα ζευγάρια χρειάζονται παραπάνω από τρεις προσπάθειες. Θέλουν, ε. Αναγκάζονται, αφού δεν πετυχαίνουν στις τρεις προσπάθειες. Πάντως πολύ σημαντική είναι και η πληροφόρηση, να το ξέρουν από νωρίς τα ζευγάρια για να μην φτάνουν. Αυτό που λέγαμε από την αρχή της εκπομπής, ότι κάποια στιγμή, αυτό δεν μπορεί να γίνεται τελευταία στιγμή, πρέπει να ξεκινήσει μια διαδικασία. Κύριε Μαραβέγια, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα και στους εκλεκτούς προσκεκλημένους σας. Να είστε καλά. Το βασικό ερώτημα είναι, η πολιτεία, λέει ο κύριος Βενέτης, ότι κάνει πολύ περισσότερα από ό,τι κάνει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Επιδοτούνται τρεις προσπάθειες εξωσωματικής, δεν πληρώνεται όμως ο γιατρός, υπάρχει ένα θέμα με την αποθήκευση των αερίων, τι γίνεται με όλα αυτά, και θα ήθελα να μου πείτε, γιατί το μεγάλο πρόβλημα είναι, όλοι ρωτάνε, είναι τόσο δύσκολο να υπάρχει ένα κέντρο στο Βόλο που θα φτιάξουν κάποιοι εξειδικευμένοι ή ένας ιδιώτης που θα επενδύσει και θα έχει τον κύριο Ινφαντή που είναι καθηγητής ειδικός, τον κύριο Ζαχαρίου που είναι καθηγητής ουρολογίας στο Πανεπιστήμιο των Ιωαννίνων, τον κύριο Βενέτη ή εν πάση περιπτώσει έναν ειδικό σε θέματα. Σε θέματα δεν είμαι ειδικό σε θέματα. Σαν τον κύριο Βενέτη. Πόσο δύσκολο στην πράξη, κύριε Βουλευτά, είναι να γίνει αυτό και πώς θα μπορούσε η ασκούμενη πολιτική υγείας να βοηθήσει προς την κατεύθυνση αντί να φεύγουν δικοί μας άνθρωποι με τεράστια έξοδα διαμονής και όλα τα υπόλοιπα αμοιβών να πηγαίνουν Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Αυτό που πάντα χρειάζεται για να δημιουργούνται κέντρα που θα παράγουν σωστό επιστημονικό αποτέλεσμα είναι άνθρωποι με γνώση. Σε αυτό θεωρώ δεν θα διαφωνήσει και κανείς εκ των παρευρισκομένων. Άρα όταν υπάρχει καλή διάθεση και άνθρωποι με γνώση, μπορούν να δημιουργηθούν κέντρα και στο Βόλο και σε οποιαδήποτε άλλη πόλη. Αν θέλετε, σε ό,τι αφορά τη μέρημνα της πολιτείας, αναφερθήκατε, κύριε Λουκάκη, είπε πολύ σωστά και ο κύριος Βενέτης, από ό,τι άκουγα και προηγουμένως, ότι ναι μεν, και ο κύριος Ζαχαρίου νομίζω το ανέφερε, ότι τα φάρμακα χορηγούνται για έναν αριθμό προσπαθειών, δεν καλύπτονται οι ιατρικές αμοιβές ή τέλος πάντων οι αμοιβές του επιστημονικού προσωπικού. Βεβαίως σε τίποτα στην Ελλάδα, στον ιδιωτικό τομέα, δεν καλύπτονται οι αμοιβές του ιατρικού προσωπικού, αν εξαιρέσουμε κάποιες λίγες περιπτώσεις τώρα με την πανδημία που οι συμπράξεις του δημοσίου με τον ιδιωτικό τομέα μπορούμε να πούμε πήραν και μια άλλη διάσταση αφαιρώντας από τον πολίτη κάποιες δαπάνες. Ποτέ δεν υπήρχε αυτή η κουλτούρα της κάλυψης των επιστημονικών δαπανών, των δαπανών του επιστημονικού προσωπικού, όταν ένας πολίτης απευθύνεται στον ιδιωτικό τομέα. Φυσικά θα ήταν κατά τη γνώμη μου ένα μεγάλο ζητούμενο κάποια στιγμή να γίνουν και δημόσια κέντρα ιατρικός βοηθούμενης, υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Δεν ξέρω, δεν έχω τη γνώση για να σας πω πόσο αυτό είναι εφικτό, πόσο κοντά είμαστε. Κατά τη γνώμη μου θα ήταν ένα ζητούμενο που θα αύξανε αρκετά τις πληθυσμιακές ομάδες που θα είχαν πρόσβαση στην ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή. Να θυμίσω ότι το καλοκαίρι ψηφίσαμε στη Βουλή των Ελλήνων ένα νόμο που δίνει πολύ περισσότερους βαθμούς ελευθερίας σε όσους πολίτες αποφασίζουν να καταφύγουν στην ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή ώστε να πετύχουν την τεκνοποίηση. Έχουμε κάνει πάρα πολλές συζητήσεις για αυτά τα θέματα και με τον κύριο Ανιφαντή. Μιλήσαμε ακόμα και για την κατοχύρωση της ειδικότητας του κλινικού εμβριολόγου, που είναι και αυτό ενδεχομένως ένα θέμα που θα έπρεπε κάποια στιγμή να μπει στο κάδρο. Θεωρώ γενικώς όμως ότι η ελληνική πολιτεία, για να μην το βάλουμε μόνο στο θέμα των αμοιβών και των δαπανών, είναι αρκετά κοντά στους πολίτες που χρειάζονται την ιατρικά υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, που καταφεύγουν στην ιατρικά υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, και πιστεύω ότι έχουν γίνει σημαντικές προσπάθειες από πολλές οπτικές γωνίες, όπως με τα δικαιώματα των intersex ατόμων ή με το ποιος θα αποφασίζει δότης ή δότρια
για την ίδια τους την ανωνυμία, για τα δικαιώματα, το δικαίωμα του ατόμου να καταθέτει μη γονιμοποιημένο γενετικό υλικό για κρυοσυντήρηση χωρίς την συνένεση του ή της συζύγου ή όποιο έχει συνάψει, με όποιον έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης. Έχουν γίνει λοιπόν πολλές προσπάθειες στο να κατοχυρωθούν καταρχήν και τα δικαιώματα όλων αυτών των πολιτών, για να μην το απομονώνουμε, ξαναλέω, μόνο στο οικονομικό, ή ακόμα και η αύξηση του ορίου ηλικίας, που νομίζω δεν θα με διαψεύσει ο κύριος Ανιφαντής, είναι ένα μεγάλο ζητούμενο για όσους κάνουν τέτοιες προσπάθειες, που καμιά φορά φτάνουν στο ηλικιακό όριο και, να το πω έτσι, στο παρατρίχα χάνουν τελικά οριστικά την ευκαιρία της τεκνοποίησης. Θεωρώ λοιπόν ότι η ελληνική πολιτεία στέκεται κοντά σε αυτούς τους πολίτες που καταφεύγουν σε αυτή τη διαδικασία. Σίγουρα υπάρχουν πολλά βήματα να γίνουν ακόμα και σε ό,τι αφορά την κατάψυξη γονιμοποιημένων οαρίων και τη συντήρησή τους, και στο ποιες διαδικασίες άλλες θα πρέπει να ακολουθούνται. Υστερούμε, θεωρώ, στο να υπάρχουν δημόσιες δομές όπου γίνονται αυτές οι διαδικασίες. Δεν μιλάω τόσο για το θέμα των τραπεζών, όσο για το θέμα των μονάδων υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Νομίζω ότι στο μέλλον, αν κατακτήσουμε και αυτό, σίγουρα θα βρεθούμε ακόμα πιο μπροστά σε σχέση με άλλες. Πάντως, κύριε Βαραβέγια, υπάρχουν δημόσιες δομές. Εγώ γνωρίζω στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη, στην πρώτη Πανεπιστημιακή Κλινική, υπάρχει, όπως και εδώ στο Πανεπιστήμιο της Λάρισας, που δουλεύει ο κύριος Ανιφαντής. Είναι δημόσιες δομές. Δημόσια δομή είναι και στο Πανεπιστήμιο της Λάρισας. Αυτό που είναι ένα μεγάλο ζητούμενο, πόσο λειτουργούν, πόσο... Σίγουρα θα μπορούσαν να λειτουργούν καλύτερα, ναι, σίγουρα. Ναι, πόσο κάποιος πολίτης τελικά έχει πρόσβαση, δηλαδή δεν μένω τόσο στον τύπο το αν έχουμε ιδρύσει τέτοιες δομές, αλλά εάν και κατά πόσο λειτουργούν πραγματικά και λειτουργούν προς όφελος των πολιτών. Αν είναι αποτελεσματικές, ναι. Πάντως η αλήθεια είναι ότι η Νέα Δημοκρατία, παρόλο ότι είναι συντηρητικό κόμμα, σε θέματα που έχουν σχέση με αυτά, είναι προοδευτικές οι απόψεις που έχει πάρει. Λέω συγγνώμη και για αυτά που ανέφερε προηγουμένως. Είναι προχωρημένα. Το θέμα είναι... Πιστεύω ότι αν είσαι προοδευτικός σε ιδέες, είναι καλό για σένα και για τον κόσμο. Εκείνο που δεν έχω καταλάβει είναι το εξής. Κύριε Λουκά, η Νέα Δημοκρατία είναι φιλελεύθερο κόμμα. Αν και απεχθάνομαι αυτές τις ταμπέλες συντηρητικούς μασών. Αντίπαλοι, δεν υπάρχει τώρα και κάποιος στο πάνελ για να απαντήσει πολιτικά. Αλλά η Νέα Δημοκρατία είναι ένα φιλελεύθερο κόμμα και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και σε αυτό το θέμα, για να μην πω και άλλα θέματα που άπτονται της ιατρικής, όπως το ότι άτομα με ομοφιλοφιλικές τάσεις έχουν δυνατότητα... Γι' αυτό είπα προοδευτικές, γιατί αν συγκρίνουμε... Έτσι, έχουμε ξεφύγει από πολλά αναχρονιστικά. Ναι. Από πολλά παλιά ταμπού. Λοιπόν, αυτό που προξενεί εντύπωση είναι, καταρχήν το ξέρετε γιατί προέρχεστε και από τον ιδιωτικό τομέα, γιατί δεν έχει γίνει μια επένδυση, είναι τόσο μεγάλη επένδυση στον ιδιωτικό τομέα, δηλαδή ένα ιδιωτικό μαιευτήριο οργανωμένο δεν μπορεί συνάμα να παρέχει και τέτοιες είδους ιατρικές υπηρεσίες εξωσωματικής. Δηλαδή, αύριο μεθαύριο η κλινική Κωνσταντινόπουλα αλλάζει μορφή. Δεν μπορεί να γίνει μια επένδυση που θα μπορούσε, παραδείγματος χάρη, και βέβαια να δούμε και το θέμα του αναπληρωτικού καθηγητού εμβριολογίας. Γιατί να μην έχουμε έδρα εμβριολόγου καθηγητή? Γιατί να μην υπάρχει? Εφόσον υπάρχει ο άνθρωπος, υπάρχει εξειδίκευση, γιατί να μην υπάρχει αντίστοιχη έδρα? Ένα αυτό. Διότι η έδρα θα δημιουργήσει και ένα θέμα, αν θέλετε, εκπαίδευσης και για άλλους ανθρώπους που θα θέλουν να ακολουθήσουν αυτή τη διαδικασία. Και το δεύτερο είναι τόσο μεγάλο το κόστος, γιατί από ό,τι άκουσα, οι καθηγητές που είναι εδώ και οι άνθρωποι που είναι ηθικοί στη Μαγνησία μπορούν να στηρίξουν με μεγάλη ευκολία ένα τέτοιο είδους κέντρο. Ρωτάω λοιπόν, είναι τόσο σημαντικό το κόστος δημιουργίας αυτού του κέντρου, και ειδικά με τέτοιο πελατολόγιο που αναγκάζεται να φεύγουν από τη Μαγνησία και να πηγαίνουν σε άλλες δομές? Να το ξεκινήσω ανάποδα. Αναφερθήκατε στην κλινική εμβριολογία. Ο κύριος Ανιφαντής γνωρίζει καλά ότι
έχουμε κάνει συντονισμένες προσπάθειες ώστε να αναγνωριστεί η ειδικότητα, να υπάρξουν κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα στους επιστήμονες που ασκούν τα καθήκοντα του κλινικού εμβριολόγου, και νομίζω είναι ένα πρώτο βήμα μέχρι να φτάσουμε και στην πανεπιστημιακή έδρα. Έχει αναφερθεί ο κ. Χμαραβέγιας και στη Βουλή για αυτό το θέμα. Ναι, το θέμα ότι το ρωτήσαν στη Βουλή και έγινε επί τούτης. Έχουμε αποτέλεσμα γι' αυτό, προχωράει. Είμαστε σε καλό δρόμο, σιγά σιγά νομίζω θα περατωθεί. Μάλιστα. Αυτό θα δημιουργήσει και την υποδομή να παράγονται και μια σειρά... Ναι. Και εσύ και γρήγορα θα έχουμε αποτέλεσμα και εξελίξεις σε αυτή τη Μάλιστα. διαδικασία. Είναι ένα θέμα που νομίζω είναι στην τελική φάση Μάλιστα. αναγνώρισης από το... Ναι. Γιατί δεν υπάρχουν και ιδιαίτερα προσκόμματα, όπως τουλάχιστον μας έχει ενημερώσει και ο Γενικός Γραμματέας, ο κ. Κοτσιόπουλος. Από εκεί, στο δεύτερο από εκεί και μετά, σε ό,τι αφορά το θέμα των επενδύσεων, πιστεύω ότι όλοι οι επιστήμονες και η επιστημονική κοινότητα γενικώς θα ήταν διατεθειμένη να συμμετέχει σε μια τέτοια προσπάθεια. Πόσο εφικτό είναι να γίνονται γενικώς επενδύσεις στις σημερινές αντίξωες συνθήκες, νομίζω είναι ένα θέμα που θα μπορούσαμε να συζητάμε κανά δύο μέρες. Αλλά όταν υπάρχει καλή διάθεση, παρόλα αυτά όλα μπορούν να γίνουν. Τώρα με βρίσκεται απροετοίμαστο, δεν είμαι σε θέση να σας απαντήσω πόσο θα ήταν το ύψος μιας τέτοιας επένδυσης. Ο κύριος Ανιφαντής και ο κύριος Ζαχαρίου να ήταν πιο προετοιμασμένοι να σας δώσουν τις απαντήσεις. Δεν έχω εικόνα του τι. Εννοώ ότι θα πρέπει ταυτόχρονα να υπάρχουν οι καταψύχτες, αποθηκευτικοί χώροι, όλα τα υπόλοιπα. Δεν μπορεί να είναι ένα κομμάτι που να ασχολείται με την αναπαραγωγή και ένα άλλο κομμάτι που να μπορεί να φυλάσσονται αυτά, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, έναντι κάποιο ενοικίο. Δηλαδή, εγώ ρωτάω γιατί η επιστημονική διαδικασία, το να έρθει ένα ζευγάρι, να μην είναι εδώ, να πάρει σε υψηλό επίπεδο την προσφορά της η φροντίδας της ιατρικής και τα υπόλοιπα κομμάτια, αποθήκευση, κατάψυξη και όλα αυτά, ας είναι Αθήνα, ας είναι Θεσσαλονίκη, ας είναι στο Πανεπιστημιακό, ας είναι όπου θέλει. Συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο. Δηλαδή, θα πρέπει να είναι στον ίδιο χώρο. Ο νόμος το περιγράφει με λεπτομέρεια. Α, θα πρέπει να είναι στον ίδιο χώρο. Αυτό... Ναι, και εγώ που το έριξε με ματιά έτσι. Αυτό είναι απαραίτητο, κύριε Ανιφαντή. Να είναι στον ίδιο χώρο. Ποιο ακριβώς. Θέλω να πω ότι το κέντρο θα πρέπει να είναι τόσο οργανωμένο, δεν φτάνει να δημιουργηθεί ένα κέντρο με το επιστημονικό προσωπικό που να βοηθάει τα ζευγάρια τα οποία έχουν πρόβλημα και ένα ξεχωριστό κομμάτι κατάψυξης ή το υπόλοιπο. Ναι, μπορεί να γίνει αυτό. Ναι, αλλά λέει ο νόμος λέει ότι πρέπει να είναι στον ίδιο χώρο. Υπάρχουν μέσα προδιαγραφές για να κάνετε κέντρο εξωσωματικής. Οι κέντρο εξωσωματικής υπάρχουν πάντα, φυσικά και υπάρχουν προδιαγραφές, και από εκεί και πέρα θα πρέπει να υπάρχει και κατάψυξη φυσικά, γιατί σε περίπτωση που περισσεύουν έμβρια θα πρέπει να καταψυχθούν. Αυτό το κόστος είναι μεγάλο. Όχι, το κόστος, αν τώρα με ρωτάτε για όλη τη εξωσωματική και με την κατάψυξη μέσα, η επιβάρυνση είναι περισσότερο μέσα στο εργαστήριο, δηλαδή στο εργαστήριο εμβριολογίας που έχει εξειδικευμένο εξοπλισμό, εντάξει, και όχι τόσο τα δωμάτια σε μια κλινική. Επομένως, μιλάμε για μια επένδυση η οποία δεν ξεπερνάει το εκατομμύριο συνολικά, σαν κόστος εξοπλισμού, χώρου κτλ. Εντάξει, υποτίθεται πως όλα τα λένε έτοιμα, και από εκεί πέρα το προσωπικό είναι μια άλλη ιστορία. Κύριε Μαραβέγια, το ακούσατε. Άρα, λέει ο κ. Ανιφαντής ότι περίπου με ένα εκατομμύριο επένδυση, με τα μηχανήματα ό,τι καλύτερο υπάρχει, και από εκεί και πέρα η επάρκεια του επιστημονικού προσωπικού που θα στηρίξει το όλο εγχείρημα. Δεν νομίζω να είναι απογορευτικό το κόστος, ειδικά όταν σε ιδιωτικές κλινικές τα ποσά είναι πολύ μεγαλύτερα. Τώρα αυτό, όλα καταλαβαίνετε ότι είναι σχετικά. Δεν είμαι σε θέση να εκτιμήσω αν μια επένδυση ύψους ενός εκατομμυρίου θεωρείται μικρή ή μεγάλη. Υποπτεύομαι ότι χρειάζονται οικονομοτεχνικές μελέτες που πρέπει να τις κάνουν ειδικοί και να δούμε και αν υπάρχει. Εννοώ ότι με το ποσοστό κέρδος που υπάρχει στις συγκεκριμένες πράξεις, ακριβώς θα πρέπει να προσανατολιστούν αρκετοί να κινηθούν προς αυτήν την κατεύθυνση. Διότι οι πληροφορίες που έχω, δεν ξέρω αν είναι αληθείς ή όχι, δίνουν ότι αυτά τα κέντρα έχουν πολύ υψηλό ποσοστό κέρδος. Άρα, οι δικοί μάλλον να απαντήσουν είναι αν γνωρίζουν την αγορά, είναι ο κύριος Βενέτσης και ο κύριος Ανιφαντής, δεν ξέρω, δεν έχω την επάρκεια για να απαντήσω όσο αξίζει ο κόπος. Άρα, από πλευράς κυβερνητικής πολιτικής,
να μπουν, για να μην σας βάζω σε μονοπάτια που δεν γνωρίζετε, δεν μπορεί να καλυφθεί και ένα μέρος της δαπάνης της ιατρικής υπηρεσίας που προσφέρεται? Δηλαδή, όταν τα φάρμακα είναι για τρεις προσπάθειες, ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι τρεις προσπάθειες είναι ελάχιστες σε ένα ζευγάρι που προσπαθεί να κάνει αυτή την προσπάθεια. Και το δεύτερο, το μεγαλύτερο κόστος είναι η αμοιβή του γιατρού και του επιστημονικού προσωπικού. Εκεί δεν υπάρχει καμία μέρημνα. Μήπως υπάρχει δυνατότητα, και αναφέρομαι γιατί μας βλέπουν σε όλη τη Θεσσαλία και ένα θέμα που αφορά πάρα πολλά ζευγάρια σε όλη τη Θεσσαλία που έχουν πρόβλημα. Δεν θα μπορούσε έστω μερικώς, πέραν της φαρμακευτικής, τα τρία να γίνουν πέντε προσπάθειες και να καλυφθεί και ένα μέρος των ιατρικών υπηρεσιών, ώστε αυτός που έχει ένα εισόδημα μέχρι 20.000 ευρώ, δηλαδή να βάλετε κάποια κριτήρια, αυτό εννοώ, να έχει τη δυνατότητα να υποβοηθείτε από το κράτος. Δεν ζητάμε από κάποιον που έχει 50-60 χιλιάδες εισόδημα να του πληρώσεις όλα αυτά, αλλά να βοηθήσουμε κάποια ζευγάρια που έχουν 12-15, άντε 20 χιλιάδες και δύο εισόδημα, να του δώσουμε τη δυνατότητα να μπορέσει να κάνει αυτή την προσπάθεια και να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα, να κάνει ένα παιδί. Εκεί δεν μπορεί να παρέμβει η πολιτεία? Το ακούω και το βλέπω σαν έναν προβληματισμό, αν θέλετε, για βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου και στο μέλλον. Αλλά σε κάθε περίπτωση, όπως είπα και στην αρχή της τοποθέτησής μου και της σύνδεσής μας, δεν έχουμε κάποια προγενέστερη εμπειρία όπου η ιατρική δαπάνη, δηλαδή η δαπάνη προς το ιατρικό προσωπικό, καλύπτεται όταν κάποιος απευθύνεται στον ιδιωτικό τομέα. Γι' αυτό μίλησα ότι ενδεχομένως η ενδυνάμωση των δημοσίων δομών θα έδινε ευκολότερη πρόσβαση και σε ανθρώπους που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να καταφύγουν στις ιδιωτικές μονάδες υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Προφανώς, όσο πιο πολλά πράγματα μπορεί να καλύψει... Συμφωνούμε, απλώς με αυτά που είπε προηγουμένως ο Πρόεδρος. Αυτό είναι δεδομένο. Σίγουρα βρίσκω αρκετά πιο βατό το να αυξανόταν ο αριθμός, των προσπαθειών. Σε μια μελλοντική νέα νομοθετική ρύθμιση. Αλλά το να καλυφθεί η ιατρική δαπάνη, πιστεύω ότι αν η πολιτεία επιτέλους, που θα ήταν ένα ζητούμενο αν θέλετε, να καλύπτει και την ιατρική δαπάνη όταν κάποιος καταφεύγει στον ιδιωτικό τομέα, νομίζω ότι είναι η ώρα, έχουν οριμάσει οι συνθήκες και γι' αυτό, αλλά μάλλον θα ξεκινούσαν από άλλα προβλήματα υγείας. Η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας πιστεύω θα ξεκινούσε από άλλα προβλήματα υγείας. Το καταλαβαίνω, αλλά από την άλλη, Κώστα, για να λέμε τα πράγματα και με το όνομά τους, να μην κάνουν και οι καθηγητές στα δημόσια πανεπιστημία, στα πανεπιστημιακά νοσοκομεία πάσα έξω. Δηλαδή η ουσία είναι, όταν έχεις δημόσια δομή υγείας, να μπορείς να το κάνεις εκεί και όχι να χρησιμοποιείς τη δημόσια υγεία για να πεις έλα έξω να το κάνεις, θα σε προσέξω καλύτερα. Δυστυχώς το πρόβλημα υφίσταται. Άρα το να μην πληρώνεις στη δημόσια υγεία. Συζήτηση στο νέο νομοσχέδιο του Εθνικού Συστήματος Υγείας, και εκεί σίγουρα θα ανάψει η κουβέντα με το φίλο τον Χρήστο τον Βενέτη. Θα το ξανακουβεντιάσουμε αυτό. Μακάρι να έχουμε την ευκαιρία στο επόμενο διάστημα και πριν με φτάσουμε. Εμείς πιστεύω ότι πρέπει να είναι διακριτή η ρόλη και ο ρόλος του πανεπιστημιακού είναι στο πανεπιστήμιο. Σίγουρα ο μισθός του είναι πολύ χαμηλός, σίγουρα θα πρέπει να αυξηθεί. Αλλά θα πρέπει και ο ίδιος μέσω προγραμμάτων να φέρει χρήματα στο πανεπιστήμιο και να καρποθεί και αυτό σε ένα μέρος αυτών των χρημάτων και να εκπαιδεύσει. Δεν μπορεί να είναι ο ανταγωνιστής μου και ο κριτής μου. Με το Χρήστο συμφωνούμε στα περισσότερα. Μα έχουμε χειρουργήσει τόσες φορές μαζί, αγαπητέ βουλευτά. Λοιπόν, ωραία. Άρα ταιριάζουμε, συμφωνούμε. Λοιπόν, εγώ πήρα αρκετά στοιχεία. Κλείστε εσείς για να. Ωραία, γιατί σχετικά με τις δημόσιες δομές, είναι εξίσου καλές, για να μην πω και καλύτερες από τις ιδιωτικές δομές. Συμφωνούμε. Το θέμα με τις δημόσιες δομές
και με τις ιδιωτικές δομές σχετικά με το θέμα της υπογονιμότητας, της εξωσωματικής, επειδή είναι ευαίσθητο. Και πολλές φορές οι γυναίκες καταφεύγουν, θέλουν να πάνε στα δημόσια νοσοκομεία, γιατί οι υπηρεσίες είναι εξίσου καλές. Δεν το κάνουν για λόγους εμφανής. Δηλαδή, το ταμπού που λέγαμε λίγο πιο πριν, να μην με δει η διπλανή γυναίκα, να μην με δει ο άλλος που πηγαίνω και είμαι υπογόνιμη. Ενώ καταφεύγουν στις ιδιωτικές κλινικές, γιατί υπάρχει αυτή η ιδιωτικότητα και ουσιαστικά, όχι ότι οι υπηρεσίες είναι καλύτερες, και άλλοι μόνο το υποστηρίζαμε αυτό. Κύριε καθηγητά, αυτή είναι η μία πλευρά του νομίου. Πάντα υπάρχει και η άλλη πλευρά. Μην κρίνετε εξιδιονταλότρια. Εσύ είσαι ένας σοβαρός άνθρωπος, είσαι έντιμος, δεν θα κάνατε ποτέ πάσα. Αλλά δυστυχώς στις μεγάλες πανεπιστημιακές κλινικές των μεγάλων πόλεων είναι κατά κόρον κανόνας ότι θα πάει στο από πάσα εκεί που συνεργάζεται ο καθηγητής. Γι' αυτό είπε προηγουμένως ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου ότι πρέπει να τελειώνουμε με αυτό, να είναι διακριτή ρόλη, να ξέρει ο καθένας τι κάνει. Αν θέλει ο καθηγητής, ας πάρει προγράμματα, ας φέρει χρηματοδότηση και να πάρει και ποσοστό. Από την άλλη. Διάλεξε το ρόλο του εκπαιδευτή. Έτσι. Και είναι πολύ σεβαστό. Δεν γίνεται να είσαι και το ένα και το άλλο. Έχει δίκιο σε αυτό. Αλλά δεν είναι ουσία. Εγώ καταρχήν εύχομαι να γίνει νόμος επιτέλους να έχουμε την έδρα. Γιατί είναι πολύ σημαντικό στο να παράγουμε πλέον γιατρούς. Το δεύτερο είναι ότι θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που όσο μπορέσαμε το ανοίξαμε, το απλώσαμε. Παρόλο την άγνοια που έχω σε αυτά τα θέματα, προσπάθησα να ρωτήσω τα απλά. Και τρίτον, νιώθω και περήφανος που έχουμε στην πόλη μας εξειδικευμένους ανθρώπους που πραγματικά ανεβάζουν πάρα πολύ υψηλά το ιατρικό επίπεδο προσφοράς ιατρικών υπηρεσιών. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ που ήρθατε. Εγώ σας ευχαριστώ. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ. Κύριε πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ. Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Μετά την μεθεπόμενη εβδομάδα ετοιμάζω μια εκπομπή για τον ιδιωτικό τομέα υγείας, για τις ιδιωτικές κλινικές και για τις επενδύσεις εκεί, όπου εκεί θα μάθουμε λίγα περισσότερα πράγματα. Θα καλέσω κλινικάρχες από όλη τη Θεσσαλία να κουβεντιάσουμε. Θα είστε κι εσείς εδώ να δούμε πού οδηγείται η κατάσταση, αν είναι ξεκάθαρο το παιχνίδι, αν υπάρχουν επενδύσεις και ποιοι είναι αυτοί που κάνουν τις επενδύσεις και αν υπάρχει διάβγεια στη διαχείριση όλων των οικονομικών. Επίσης, να ευχαριστήσω και τον αγαπητό φίλο τον Κώστα τον Μαραβέγια. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου, Κώστα. Εύχομαι καλή εβδομάδα σε όλους, καλή δύναμη, καλό κουράγιο και ελπίζω οι γυναίκες και οι κύριοι που μας είδαν σε όλη τη Θεσσαλία να έχουν καταλάβει πού πρέπει να απευθυνθούν, ότι πρέπει να απευθύνονται σε συγκεκριμένους ανθρώπους που έχουν γνώση και όχι επειδή κάποιος φίλος ή φίλη έκανε μία σύσταση. Αυτό. Επιστημονική επάρκεια τη βλέπετε, δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Εύχομαι καλή εβδομάδα. Γεια σας. We'll be right back.